διάδρομο της Κυριακής στο Τρίτο. Η απόψη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δημήτρη Παπανίτη, που έφυγε από κοντά μας την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου. Θα τον ακούσουμε στο έργο του Oscar Wilde, το πορτρέτο του Dorian Gray, ένα από τα πρώτα έργα που παρουσίασε στο θέατρο έρευνας και αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του. Η ηχογράφηση έγινε το 1970. Από το Ελληνικό και Ξένο Δραματολόγιο. Το πορτρέτο του Dorian Gray, του Oscar Wilde, σε θεατρική διασκευή Ροζίτα Σόκου. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Αφηγητής Μάκης Ρευματάς. Λόρδος Henry Wotton, Τρίφων Καρατζάς. Basil Hallward, Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Dorian Gray, Δημήτρης Ποταμίτης. Sybil Vane, Άννα Αδριανού. James Vane, Γιώργος Χριστοδούλου. Alan Campbell, Πάνος Χατζικουτσέλης. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Βασίλη Καρά. Μουσική Μίμη Πλέσα. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη. Ατελιέ ήταν γεμάτο τριαντάφυλλα με βαριά μυρωδιά. Κι όταν το αεράκι τάραξε τα φύλλα το δέντρο στον κήπο, οι πασχαλιές μοσχομύρισαν στο δωμάτιο μέσα από τις ανοιχτές μπαλκονόπορτες. Μισογερμένος σε ένα περσικό διβάνι, ο Λόρδος Henry Wotton κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Μακριά ο θόρυβος του Λονδίνου ήταν σίγουρα λιγότερο ζωηρός από το βουητό μιας μέλισσας που στριφογύριζε κοντά στις μεταξωτές κουρτίνες. Στη μέση του ατελιέ, επάνω σε ένα όρθιο καβαλέτο, ένα πορτρέτο τραβούσε το βλέμμα του επισκέπτη. Το πορτρέτο ενός θαυμαστά ωραίου 20χρονου αγοριού. Μπροστά στο καβαλέτο καθόταν ο ζωγράφος. Ο ίδιος εκείνος Basil Hallward, που η εξαφάνισή του 20 χρόνια αργότερα προκάλεσε τόσες παράξενες υποθέσεις. Έτσι, καθώς ο ζωγράφος απολάμβανε το γοητευτικό πλάσμα που τον κοίταζε από το μουσαμά, ένα χαμόγελο ευδαιμονίας διάσχιζε το πρόσωπό του και έκανε σαν να θέλε να μείνει. Ξαφνικά όμως, ο Μπάζιλ τεινάχτηκε όρθιος κλείνοντας τα μάτια και έβαλε τα δάχτυλα στα βλέφαρά του σαν να προσπαθούσε να φυλακίσει μέσα στο νου ένα περίεργο όνειρο που δεν ήθελε ξυπνώντας να χάσει. Ο Λόρδος Henry ανασηκώθηκε ενοχελικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία, Μπάζιλ. Είναι το καλύτερο πράγμα που έφτιαξες ποτέ σου. Θα έπρεπε να το στείλεις στον Γκρόβνερ. Η Ακαδημία είναι πολύ μεγάλη και πολύ χυδαία. Όσες φορές έχω πάει εκεί, ήταν τόσος πολύς κόσμος που δεν μπόρεσα να δω τους πίνακες. Πράγμα φοβερό. Ή τόσοι πολλοί πίνακες που δεν μπόρεσα να δω τον κόσμο. Πράγμα ακόμα χειρότερο. Α, ναι, ναι. Το Γκρόβνερ είναι η μόνη γκαλερί. Ξέρεις, Χάρη, τώρα που το σκέπτομαι, δεν νομίζω πως θα το στείλω πουθενά. Oh, μα γιατί, αγαπητέ μου. Τι παράξενοι που είσαστε εσείς οι καλλιτέχνες. Κάνετε το παν για να αποκτήσετε φήμη και αμέσως μετά θέλετε να την ξεφορτωθείτε. Το ήξερα πως θα με κοροϊδεύες, αλλά απλούστατα δεν μπορώ να το εκθέσω. Έχω βάλει τόσο πολύ από τον εαυτό μου μέσα του. Μπάζιλ, δεν ήξερα πως είσαι τόσο ματαιόδοξος. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον βρίσκω πολύ λίγη ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό το πλάσμα και σε σένα. Η ομορφιά, η πραγματική ομορφιά, σταματά εκεί που αρχίζει η έκφραση της πνευματικότητας, σαν τη δική σου. Άλλωστε και η πνευματικότητα είναι ένα είδος υπερβολής. Καταστρέφει την αρμονία σε κάθε πρόσωπο. Γίνεται κανείς όλος μύτη, μάτια, μέτωπο ή κάτι τέτοιο. Έχεις προσέξει τους πετυχημένους σε οποιοδήποτε σοφό επάγγελμα. Άσκημοι, καμπούριδες, φαλακροί, σκιάχτρα. Εξαιρούνται βέβαια οι παπάδες. Ένας παπάς εξακολουθεί να λέει στα 80 του ότι του μάθανε να λέει στα 18 και έτσι είναι πάντα χαριτωμένος. Μπάζιλ, είμαι απόλυτα βέβαιος πως ο μυστηριώδης νεαρός σου φίλος στο πορτρέτο είναι η απόδειξη αυτού που λέω. Και αυτό είναι που γοητεύει. Ένα ωραίο πλάσμα χωρίς καθόλου μυαλό.
που θα έπρεπε να το έχουμε κοντά μας τους χειμώνες για να μας ζεσταίνει και τα καλοκαίρια να το κοιτάζουμε, όταν ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να δροσίσουμε το πνεύμα μας. Μπάζιλ, μην κολακεύεις τον εαυτό σου, δεν είσαι καθόλου σαν κι αυτόν. Το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα θες να σου πω κάτι. Θα λυπόμουν πολύ αν το έμοιαζα. Oh. Ναι, ναι, πίστεψέ με, θα φοβόμουν. Κάθε υπερβολή είναι επικίνδυνη. Και ο διαφορετικός άνθρωπος ζει με τους προβολείς καρφωμένους απάνω του. Οι άσχημοι και οι κουτίτα καταφέρνουν καλύτερα. Η κοινωνική σου θέση, ο πλούτος σου χάρη, η τέχνη μου αξίζει την αξίζει. Η ομορφιά του Dorian Gray. Όλοι υποφέρουν για αυτά που μας φόρτωσαν οι θεοί. Αχα, Dorian Gray. Αυτό είναι το όνομά του. Ναι, δεν ήθελα να σου το πω. Γιατί? Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Όταν αγαπώ απέραντα έναν άνθρωπο, δεν μου πάει να φανερώνω το όνομά του. Νιώθω σαν να το αποδίδω. Τελικά έχω φτάσει στο σημείο να μ' αρέσει γενικά το μυστήριο. Ακόμα και το πιο κοινό πράγμα με ειδονίζει. Φτάνει να το κρατώ για τον εαυτό μου. Όταν λόγω χάρη είναι να ταξιδέψω, δεν λέω σε κανέναν που πάω. Είναι ίσως ανόητα όλα αυτά, μα με κάτι τέτοια γιομίζει ρομαντισμό η ζωή μας. Τι με κοιτάζεις έτσι? Δεν συμφωνείς? Και βέβαια συμφωνώ, Μπάζιλ. Μην ξεχνάς ότι είμαι παντρεμένος και έχω ανάγκη από ρομαντισμό. Έλα τώρα, Χάρη, μην αρχίσεις πάλι. Εγώ πιστεύω πως είσαι ένας πολύ καλός σύζυγος και ας γκρινιάζεις. Ξέρεις τι έχεις πάθει? Ντρέπεσαι βαθύτατα για τις ίδιες σου τις αρετές. Όπως τα λέγεις και εσύ σε ένα από τα αγαπημένα σου αποφθέγματα. Ποτέ δεν λες ένα ηθικό πράγμα και ποτέ δεν κάνεις κάτι ανήθικο. Ο κινησμός σου δεν είναι φυσικός. Είναι μια πόζα, μια προσποίηση. Μα και η φυσικότητα είναι μια προσποίηση και μάλιστα η πιο εκνευριστική. Αλήθεια, Μπάζιλ, γιατί δεν θες να εκθέσεις το πορτρέτο του Dorian Gray? Μπορείς να μου πεις τον αληθινό λόγο, σε παρακαλώ? Μα σου είπα. Ναι, ναι, ναι. Μου είπες πως έχεις βάλει πολύ από τον εαυτό σου σε αυτό το πορτρέτο κλπ. Χάρη, νομίζω πως κάθε πορτρέτο είναι πολύ περισσότερο πορτρέτο του καλλιτέχνη παρά το μοντέλο. Το μοντέλο είναι απλά και μόνο η αφορμή. Απλά και μόνο? Τι θες να πεις? Ρωτώ, αν εκείνος είναι για σένα απλά και μόνο η αφορμή. Α, δεν απαντάς, ε? Μπάζιλ, τι συμβαίνει με τον Dorian Gray? Τον βλέπεις συχνά? Κάθε μέρα. Και σου έχει γίνει απαραίτητος, ε? Θα ήσουν δυστυχισμένος αν δεν τον έβλεπες κάθε μέρα, έτσι, Μπάζιλ? Έτσι, Χάρη. Τρομερό. Κι εγώ που νόμιζα πως δεν σε ένοιαζε τίποτα άλλο εκτός από την τέχνη σου. Ναι, αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα και δεν με καταλαβαίνεις. Ο Dorian είναι για μένα όλη μου η τέχνη. Καμιά φορά σκέφτομαι πως για ένα καλλιτέχνη υπάρχουν δύο σημαντικοί σταθμοί στην τέχνη του. Ο πρώτος είναι όταν ανακαλύπτει το σταθερό εκφραστικό του μέσου. Ο άλλος όταν ανακαλύψει το είδωλο που θα τον εμπνεύσει. Αυτό που θα γίνει η έμονη ιδέα του. Και αυτό θα είναι κάτι παραπάνω από ένα κοινό μοντέλο. Θα είναι ό,τι ήταν το πρόσωπο του Αντίνου για την ελληνιστική κληπτική. Μια μέρα, Χάρη, η μορφή του Dorian Gray θα γίνει για μένα το κλειδί του σήματος. Ήδη, πέρα από το πορτρέτο που είναι ο Dorian Gray, όταν αυτός είναι κοντά μου, δίπλα μου, σχεδιάζω αλλιώτικα. Ακόμα και τα τοπία, τα δέντρα, έχουν κάτι από την προσωπικότητά του. Η ορατή και μόνο παρουσία αυτού του παιδιού, γιατί δεν μοιάζει παραπάνω από παιδί και ας έχει περάσει τα 20. Η ορατή του παρουσία και μόνο φτάνει. Ασυναίσθητα μου προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας καινούργιας σχολής. Μιας σχολής που θα κλείνει μέσα της όλο το πάθος του ρομαντικού πνεύματος με την κλασική τελειότητα της αρχαίας Ελλάδας. Αρμονία ψυχής και σώματος. Τι θαύμα. Εμείς την τρέλα μας τα ξεχάσαμε αυτά τα δυο. Ανακαλύψαμε ένα χυδαίο ρεαλισμό. Θες να πεις κάτι? Α, όχι, όχι, ευχαριστώ. Δεν μου είπες όμως πώς γνωριστήκατε. Συναντηθήκαμε πριν 2 μήνες στο σπίτι μιας φίλης. Εμείς οι φτωχοί καλλιτέχνες πρέπει κάθε τόσο να παρουσιαζόμαστε στον καλό κόσμο. Είναι αυτό που λένε δημόσιες σχέσεις. Έχουμε ανάγκη από αυτές, όσο και αν τις ηχαινόμαστε στο βάθος. Ήταν μια από τις λίγες φορές που φορούσα επίσημο κοστούμι. Κάθισα στο σαλόνι. Γύρω μου μαζευτήκαν κάτι μπογιατισμένες χείρες και κάτι ηλίθιοι γερό ακαδημαϊκοί. Θεέ μου, τι πλήξη. Μα ξαφνικά ένιωσα πως κάποιος με κοιτούσε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τον Dorian Gray. Τα μάτια του. Θεέ μου, τι μάτια. Έχασα το χρόνο μου. Κατάλαβα πως είχα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον που αν άφηνα ελεύθερο τον εαυτό μου θα απορροφούσε όλο μου το είναι, όλη μου την ψυχή, όλη μου την τέχνη. Και δεν επιθυμούσα καμιά εξωτερική επίδραση στη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μα κάτι μου έλεγε πως ήμουν στα πρόθυρα μιας τρομακτικής κρίσης. Τρόμαξα τόσο πολύ που σηκώθηκα να φύγω με μέσα στα μάτια της Lady Braddon. Δεν νομίζω να φεύγετε τόσο νωρίς, κύριε Χόλγουορθ, μου είπε. Και ξέρεις, με τον δικό της τον τρόπο. Oh, yeah. Τότε βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με τον Dorian Gray. Είμαστε πολύ κοντά πια.
Και ζήτησα τη Lady Braddon να μας συστήσει και μας σύστησε. Κάτι του είπα, κάτι μου είπε. Γελάσαμε κι οι δυο. Και αυτό το γέλιο είναι. Είναι περίεργο, αλλά μας έκανε να νιώσουμε αμέσως φίλοι. Μα το γέλιο είναι η καλύτερη αρχή για μια φιλία. Και το χειρότερο τέλος της. Δεν ξέρεις εσύ τι θα πει φιλία, Χάρη. Όπως δεν ξέρεις και τι θα πει μίσος. Εσύ απλώς συμπαθείς. Είσαι δηλαδή τελικά αδιάφορος. Δεν είμαι καθόλου αδιάφορος. Έχω και φίλους και εχθρούς. Μόνο που τους φίλους μου τους διαλέγω για την ομορφιά τους. Τις γνωριμίες μου για το καλό τους γούστο και τους εχθρούς μου για το γερό τους το μυαλό. Λοιπόν, Μπάζιλ, μου κέντρισε στην περιέργεια. Ανυπομονώ να γνωρίσω αυτό το Dorian Gray. Σ' αγαπάει. Με συμπαθεί. Oh. Αν και πολλές φορές αμφιβάλλω ακόμα και γι' αυτό. Του αρέσει τόσο να με κάνει να υποφέρω. Εσύ τον κολακεύεις. Μπάζιλ, σίγουρα θα κουραστείς γρηγορότερα από αυτόν. Η μεγαλοφυΐα κρατάει περισσότερο από την ομορφιά. Άλλωστε γι' αυτό κουραζόμαστε τόσο πολύ να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Ο απόλυτα καλά πληροφορημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το ιδεώδες της εποχής μας. Μπάζιλ, μου φαίνεται πως έχεις δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ιστορία. Τελικά δεν είναι παρά ένα καπρίτσιο και όλα αυτά δεν έχουν πια τη δύναμη να μας συγκινήσουν πραγματικά. Όχι, Χάρη. Δεν μπορείς να αισθανθείς αυτό που εγώ αισθάνομαι. Εσύ αλλάζεις τόσο συχνά. Εσύ δεν μπορείς να είσαι πιστός. Μα νομίζω πως έρχεται. Α, πολύ ωραία. Η θεία μου η Άγκα θα μου έλεγε πως γνώρισε ένα σπουδαίο νέο που θα τη βοηθούσε στα φιλανθρωπικά της. Γι' αυτό ξέρεις τον Dorian Gray. Χαίρομαι πολύ που θα τον γνωρίσω. Χάρη, δεν θέλω να τον γνωρίσεις. Πολύ αργά έφτασε. Τώρα πια είσαι υποχρεωμένος να μας συστήσεις. Χάρη, ο Dorian είναι ο πιο καλός μου φίλος. Είναι απλός και ωραίος. Μην το καταστρέψεις. Μην προσπαθήσεις να τον επηρεάσεις. Η ζωή μου σαν καλλιτέχνη εξαρτάται από αυτόν. Τι εννοείς? Σώπα, έρχεται. Dorian! Συγγνώμη, Μπάζιλ, δεν ήξερα πως έχεις κόσμο. Αυτός είναι ο Λόρδος Χένρι Γουότον, Dorian. Ένας παλιός μου φίλος από την Οξφόρδη. Τώρα δά μου, λέγε ο Μπάζιλ, τη σπουδαίο μοντέλο που είσαστε. Α, ξέρω ακόμα πως είστε και το αγαπημένο θύμα της θείας μου. Της Λέδης Άγκαθα. Είμαι στη μαύρη βίβλο της αυτή την εποχή. Της υποσχέθηκα να φάμε μαζί την περασμένη Τρίτη και το ξέχασα εντελώς. Είμαι ασυγχώρητος. Ω, μην παίρνετε αυτό το ύφος. Η θεία μου σας αγαπάει πολύ. Θα σας συμφιλιώσω μαζί της. Εξάλλου δεν νομίζω πως έχει και μεγάλη σημασία που δεν πήγατε. Θα έλεγα μάλιστα πως δεν σας ταιριάζει εσείς τώρα να ασχολείστε με τη φιλανθρωπία. Χάρη, το πορτρέτο σήμερα πρέπει να τελειώσει. Μην με ενοχλείς, σε παρακαλώ. Σήκω και πήγαινε σε καμιά από τις περιβόητες δεξιώσεις σου. Φαίνεται πως είμαι εντελώς ανεπιθύμητος εδώ μέσα. Μη φεύγετε. Ο Μπάζιλ είναι στις κακές του σήμερα, θα του περάσει. Δεν κάθεστε. Μα καθίστε. Αλήθεια. Για πείτε μου, γιατί δεν πρέπει να ασχοληθώ με τη φιλανθρωπία? Λοιπόν, Μπάζιλ, θα μείνω. Δεν πιστεύω να το έλεγες στα σοβαρά. Άλλωστε, πολλές φορές μου έχεις πει πως θα ήθελες τα μοντέλα σου να έχουν κάποιον να κουβεντιάζουν. Οι ιδιοτροπίες του Dorian είναι νόμοι για όλους, εκτός από τον ίδιο. Αφού το θέλει εκείνος, λοιπόν, μείνε. Κάθισε όμως, σε παρακαλώ, σε μια μεριά. Και εσύ, Dorian, μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ. Και ούτε να προσέχεις και πολύ αυτά που θα σου λέει ο Χάρη. Έχει πολύ κακή επίδραση στους φίλους του, εκτός από μένα. Είναι αλήθεια ότι έχετε τόσο κακή επιρροή όσο λέει ο Μπάζιλ? Δεν υπάρχει καλή και κακή επιρροή, Dorian. Κάθε επιρροή είναι ανήθικη. Ανήθικη από επιστημονικής πλευράς. Δεν σας καταλαβαίνω. Επιδρώ σε έναν άνθρωπο σημαίνει του δίνω την ίδια μου την ψυχή. Και αυτός πάβει να έχει δικές του σκέψεις. Δεν τον γένε πια τα δικά του πάθη. Οι αρετές του δεν είναι αληθινές. Οι αμαρτίες του, αν υπάρχουν αμαρτίες, είναι δανεικές. Γίνεται η ηχό της μουσικής κάποιου άλλου. Ο ηθοποιός που παίζει ένα ρόλο που δεν του ταιριάζει. Σκοπός της ζωής είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας, όμως σήμερα οι άνθρωποι το φοβούνται αυτό. Το θάρρος της προσωπικής γνώμης έχει εξαφανιστεί πια από τη ράτσα μας. Ο τρόμος της κοινωνίας είναι η βάση της ηθικής. Ο φόβος του Θεού είναι η βάση της θρησκείας. Και αυτά τα δύο είναι που μας κυβερνούν και εξαφανίζουν την προσωπική μας κρίση. Πιστεύω πως αν ένας άνθρωπος μπορούσε να ζήσει τη ζωή του γιωμάτα, απόλυτα, όπως αυτός θα την ήθελε βαθιά μέσα του, να πραγματώσει κάθε ιδέα, κάθε επιθυμία του, τότε ο κόσμος θα μπορούσε να του συγχωρήσει τις παλιές του αρρώστιες. Σήμερα τιμωρούμεθα για ό,τι δεν τολμήσαμε. Το σώμα αμαρτάνει μια φορά και τελειώνει. Και ο μόνος τρόπος εξαγνισμού είναι η δράση. Μπάζιλ, κουράστηκα πια να στέκομαι έτσι. Α, θα βγω λίγο να καθίσω στον κήπο. Η ατμόσφαιρα εδώ μέσα είναι αποπνιχτική. Α, έχει δίκιο, Μπάζιλ. Κάνει πολύ ζέστη στο ατελιά σου. Πες να μας φέρουν κάτι παγωμένο να πιούμε. Τώρα, ένα λεπτό, τελειώνω. Ποτέ δεν ήμουν σε τέτοια φόρμα.
Είσαι υπέροχος, Ντόριαν. Υπέροχος. Έχει δίκιο. Είσαστε ένα θαυμάσιο μοντέλο. Έχετε μια καταπληκτική νεότητα. Και αυτό είναι το μόνο που αξίζει να έχει κανείς. Μην παίρνετε αυτό το ύφος. Η ομορφιά είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα του κόσμου. Χαμογελάτε. Όταν όμως θα την έχετε χάσει. Αλήθεια, είστε ευχαριστημένος που με γνωρίσατε. Τώρα ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι πάντα. Μην κουνιέσαι, Ντόριαν, σε παρακαλώ. Πάντα. Τι φρικτή λέξη, χωρίς νόημα. Άλλωστε, ο χρόνος είναι τόσο σχετική υπόθεση. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε μια ιδιοτροπία και σε ένα αιώνιο πάθος είναι πως η ιδιοτροπία κρατάει λίγο περισσότερο. Τότε θα ευχόμουν η φιλία μας να είναι μια ιδιοτροπία. Τέλειωσε. Τέλειωσε, τέλειωσε. Αυτή ήταν η τελευταία πινελιά μου. Ακριβώς αυτή τη στιγμή. Πλησιάστε να το δείτε. Να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Ο Μπάζιλ, μα είναι καταπληκτικό. Το πιο ωραίο πράγμα που είδα ποτέ μου. Κύριε Γκρέι, ελάτε, κοιτάξτε τον εαυτό σας. Μα τι πάθατε? Σαν να τρομάξατε. Ντόριαν, τι συμβαίνει? Δεν σ' αρέσει? Όχι, δεν... Φυσικά και του αρέσει, Μπάζιλ, και σε ποιον δεν θα άρεσε? Λοιπόν, το αγοράζω όσο. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει δικό μου. Δεν είναι δικό μου χάρη για να σου το δώσω. Το πορτρέτο ανήκει στον Ντόριαν. Τότε είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Αυτό το πορτρέτο θα μείνει πάντα νέο. Ποτέ δεν θα γεράσει παραπάνω από αυτή τη μέρα του Ιουνίου. Μακάρι να γινόταν το αντίθετο. Να μένα εγώ πάντα νέος και να γερνούσε το πορτρέτο. Θα δίνω το παν γι' αυτό. Ακόμα και την ίδια την ψυχή μου. Μπάζιλ, δεν νομίζω πως θα σ' άρεσε μια τέτοια συμφωνία. Θα ήταν μάλλον σκληρή για το πορτρέτο σου. Θα είχα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις. Είμαι σίγουρος πως θα τις είχες, Μπάζιλ. Την τέχνη σου τη βάζεις πάντα πάνω από τους φίλους σου. Ντόριαν, μιλήστε τι πράγματα. Τα έργα σου μου τα έμαθαν. Ο Λόρδος Χένρι Γουότον έχει απόλυτο δίκιο. Άντως εγώ, όταν ανακαλύψω πως γερνάω, θα σκοτωθώ. Το ζηλεύω αυτό το πορτρέτο. Γιατί αυτό θα κρατήσει εκείνο που εγώ χάνω. Κάθε στιγμή που περνάει, παίρνει κάτι από μένα. Θεέ μου, Θεέ μου. Μακάρι να μπορούσαν να αλλάξουν όλα αυτά. Μπάζιλ, Μπάζιλ, γιατί το ζωγράφισες? Για να με βλέπει κάθε μέρα και να με κοροϊδεύει? Είδες τι έκανες, Χάρη? Μην μου πεις πως όλα αυτά δεν οφείλονται σε σένα. Έπρεπε να φύγεις όταν σε παρακάλεσα. Έμεινα γιατί εσύ μου το ζήτησες. Γιατί το ζωγράφισες, Μπάζιλ? Μα πού το πάτε δηλαδή? Θέλετε να τσακωθούμε? Λίγο ακόμα και θα με κάνετε να μισήσω την πιο ωραία δουλειά που έκανα ποτέ μου. Θα το καταστρέψω αμέσως. Όχι, Μπάζιλ, θα ήταν έγκλημα. Επιτέλους. Εκτιμάς τη δουλειά μου. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν φαντάστηκα πως θα την καταλάβαινες. Μα είμαι ερωτευμένος με το πορτρέτο, Μπάζιλ. Είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μου. Πολύ καλά. Μόλις στεγνώσεις, θα σε βερνικώσω, θα σε κάνω πακέτο και θα σε στείλω σπίτι. Καλύτερα να μου το δώσεις εμένα, Μπάζιλ. Αυτό το ανόητο παιδί δεν νομίζω πως το θέλει πραγματικά. Αν το δώσεις οποιονδήποτε άλλον εκτός από μένα. Και δεν εννοώ να με λένε ανόητο παιδί. Μα Ντόριαν, το πορτρέτο ανήκει σε σένα. Στο έχω χαρίσει πριν ακόμα το φτιάξω. Μη θυμώνετε, κύριε Γκρέι. Δεν πρέπει να θυμώνετε όταν σας θυμίζουν πως είστε ακόμα πολύ νέος. Μα σοβαρευτούμε. Ελάτε να πάμε στο θέατρο απόψε. Τι λέτε, κύριε Γκρέι, θα το θέλατε? Και βέβαια θα το ήθελα. Θα έρθεις και εσύ, Μπάζιλ, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ, αλήθεια. Προτιμώ. Όχι, όχι, έχω πάρα πολύ δουλειά. Αμπό. Τότε θα πάμε μόνοι μας, Ντόριαν. Εγώ θα μείνω με τον αληθινό Ντόριαν. Είναι αυτός ο αληθινός? Είμαι εγώ πραγματικά έτσι? Τουλάχιστον στην εμφάνιση, ναι. Αλλά ο πίνακας δεν θα αλλάξει ποτέ. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μην πας απόψε στο θέατρο, Ντόριαν. Μείνε να φάμε μαζί. Δεν μπορώ, Μπάζιλ. Γιατί? Γιατί υποσχέθηκα να πάω στο θέατρο. Δεν θα σε αγαπήσω περισσότερο επειδή θα δω πως κρατάς τις υποσχέσεις σου. Μην πας. Σε παρακαλώ. Θα πάω, Μπάζιλ. Πολύ καλά. Είναι μάλλον αργά και θα πρέπει να πηγαίνετε. Έχετε και να ετοιμαστείτε. Γεια σου, Ντόριαν. Γεια σου, Χάρη. Ελάτε σύντομα να με δείτε. Έλα αύριο, Ντόριαν. Θα έρθω. Σίγουρα. Ελάτε, ελάτε, κύριε Γκρέι. Το αμάξι μου περιμένει κάτω. Γεια σου, Μπάζιλ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτό το αγόρι. Ή μάλλον θα μπορούσε να γίνει. Γιατί η αγνότητά του δεν ήταν εκείνη η στρατευμένη άγρια αγνότητα των αληθινά παιδικών ψυχών. Ο Ντόριαν ήταν απόλυτα διαθέσιμος. Σε τελευταία ανάλυση, η μοναδικότητά του ήταν ακριβώς πως μπορούσες να τον κάνεις ό,τι ήθελες. Σαν σε άδειο τελάρο μπορούσες να ζωγραφίσεις την εύπλαστη προσωπικότητά του ένα κτίνος ή έναν άγιο. Ο Λόρδος Χάρι Ότον το πήρε απόφαση. Θα έπαιζε στη ζωή του Ντόριαν το ρόλο που ο Ντόριαν είχε παίξει για τον ζωγράφο. Δεν θα χρειαζόταν καν αυτό που συνηθίζεται να είναι το πρώτο βήμα, να τον κατακτήσει. Γιατί ο μικρός ήταν ήδη πεσμένος. Δεν ξεκολούσε βήμα από κοντά του και τον άκουγε σαν προφήτη. Σε ένα μήνα ολόκληρο το Λονδίνο κουβέντιαζε για τους δυο αχώριστους. Μόνο που ο Χάρι ήταν εκείνος που μιλούσε. Ο άλλος άκουγε, μόλο και πιο αδύναμες αντιρρήσεις στα θαμπωμένα μάτια του. Μια μέρα όμως ο Ντόριαν μπήκε στο σαλόνι του Χάρι με κάτι διαφορετικό στα μάτια. Ήταν φανερό πως κάτι του είχε συμβεί και ο Χάρι ανησύχησε ακόμα περισσότερο όταν τον άκουσε να φέρνει την κουβέντα στο γάμο. Όμως του απάντησε με το συνηθισμένο κινησμό του. Μα το κυριότερο χαρακτηριστικό του γάμου, Ντόριαν, είναι η απάτη. Γίνεται επιτακτική ανάγκη και για τους δυο. Υποτίθεται πως δύο άνθρωποι παντρεύονται για να ζήσουν μαζί, αλλά σε διαβεβαίω αν κρίνω από μένα και τη γυναίκα μου, ποτέ δεν ξέρει ο ένας που ακριβώς βρίσκεται ο άλλος. Εγώ μάλιστα συνήθως ξεχνάω και που υποτίθεται πως έχω πάει. Ενώ η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, πρέπει να ομολογήσω πως έχει μια καταπληκτική μνήμη. Δεν ξεχνάει ποτέ ούτε ένα από τα ψέματα που μου έχει πει. Κι όμως, Χάρη, κάποτε τουλάχιστον θα ζήσατε τη στιγμή της αλήθειας. Όσο και αν ανατρέξω στο παρελθόν, δεν τη βρίσκω. Η μόνη στιγμή της αλήθειας, Ντόριαν, είναι η στιγμή της επίσημης παραδοχής και από τους δυο πως ο αναχρονιστικός θεσμός είναι ώρα να διαλυθεί. Κι όμως είναι ένας από τους λίγους πραγματικά πετυχημένους θεσμούς. Το είπες κάποτε ο ίδιος, Χάρη. Ναι. Αφού πέτυχε ο χριστιανισμός, οτιδήποτε παραφύσιν θα μπορούσε να πετύχει. Κάποτε η γυναίκα μεγάλωνε τα παιδιά και ο άντρας έφερνε το κυνήγι, όλα με σκοπό τον πολλαπλασιασμό του ανθρωπίνου γένους ή να κατακυριεύσομεν την γη. Κι όμως η φύση, Χάρη. Αχ, μη μου μιλήσεις τώρα για τα ζώα που μπήκαν δύο-δύο στην κυβωτό του Νόε. Ο υπερπληθυσμός, Ντόριαν, θα απειλήσει τον πλανήτη μας αποφασιστικά σε καμιά πενινταριά χρόνια. Άρα το επιχείρημα της φύσης δεν στέκει. Σήμερα άλλωστε δεν είναι θέμα φύσης, είναι θέμα κοινωνικής αναγκαιότητας. Εγώ προσωπικά θα σας συμβούλευα να μην παντρευτείς ποτέ. Ένα πλάσμα σαν και εσένα δεν έχει υποχρέωση να υποκληθεί μπροστά σε καμιά κοινωνική αναγκαιότητα. Είμαι ερωτευμένος, Χάρη. Σε αυτό τι έχεις να απαντήσεις? Ο έρωτας. Ο έρωτας είναι κάτι παραπάνω από μια αλήθεια. Είναι μια αποκάλυψη και τις αποκαλύψεις δεν τις συζητάει κανείς. Θα τις συζητήσω εγώ. Είναι μια ηθοποιός. Αυτό είναι ένα μάλλον κοινό ξεκίνημα. Α, δεν θα το έλεγες αν την είχες γνωρίσει. Ποια είναι? Το όνομά της είναι Σίμπιλ Βέιν. Σίμπιλ Βέιν. Δεν το έχω ακουστά. Κανένας δεν το έχει ακόμα ακουστά. Κάποτε όμως, πολύ σύντομα, είναι μεγαλοφία. Ω, χρυσό μου παιδί, καμιά γυναίκα δεν είναι μεγαλοφία. Τις ανατρέφουν για να είναι ωραίες και να σωπαίνουν. Μόνο που μερικές όταν σωπαίνουν, ξέρουν συγχρόνως να δίνουν την εντύπωση πως ακούνε και τότε τις βρίσκουμε μεγαλοφίες. Η Σίμπιλ έχει τη μεγαλοφία της δημιουργίας, Χάρη. Oh. Λοιπόν, θα στα πω όλα από την αρχή και τότε ίσως να με καταλάβεις. Πολύ ωραία, εγώ θα ερωτώ και εσύ θα απαντάς. Ερώτηση πρώτη, πότε συνέβη η κοσμοϊστορική συνάντηση? Χάρη, μην κοροϊδεύεις, γιατί τότε θα νομίσω πως ζηλεύεις. Και αυτό δεν ταιριάζει καθόλου σε ένα κοινικό σαν και σένα. Και ύστερα σου λένε πως η εξυπνάδα δεν συμβαδίζει ποτέ με την ομορφιά. Λοιπόν, Ντόριαν, για άλλη μια φορά, μου αρέσεις. Μου αρέσεις. Λοιπόν, υπόσχομαι να σ' ακούσω χωρίς διακοπές. Χάρη, θα στα πω όλα. Πριν όμως αρχίσω, θέλω να ξέρεις κάτι. Ειλικρινά. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει συμβεί αν δεν είχα γνωρίσει εσένα πρώτα. Μου γέννησες μια δίψα. Για πράγματα που δεν είχα τολμήσει καν να φανταστώ όχι να ζήσω. Όλα αυτά πρόσεξε ακαθόριστα. Δεν ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Μόνο μια άγρια επιθυμία συμμετοχή στη ζωή. Τη ζωή που έβραζε γύρω μου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με προσπερνούσαν στους δρόμους, που καθόντουσαν στα πάρκα, το αίμα μέσα μου το νιώθα να χτυπά. Στο χέρι μου κλώτσαγε ο σφιγμός ενός αρρώστου. Μια περιέργεια, Χάρη. Μια περιέργεια που είχε πάρει την οξύτητα της τρέλας. Έτρωγα με τα μάτια μου όλους αυτούς, που άλλες φορές δεν θα τους πρόσεχα καν στο δρόμο. Άλλοι με γοήτευαν. Άλλοι με γιώμιζαν δρόμο.
Ένιωθε ένα εξαίσιο δηλητήριο στον αέρα. Και τις νύχτες ήμουν έτοιμος για όλα. Στη μεγάλη αυτή πολιτεία με τους πρόστιχους αμαρτωλούς και τα εξαίσια της αμαρτήματα, όπως είχε πει κάποτε και ο ίδιος, εγώ έψαχνα την περιπέτεια. Πόσες φορές μου είχες μιλήσει για την αναζήτηση της ομορφιάς? Όμως ξέρεις, εκείνη την ώρα για μένα η ομορφιά δεν ήταν στην καλλιτεχνικά σμιλεμένη νεοκλασική μορφή της. Δεν είχε καμιά σχέση με τη δική μας λεπτεπίλεπτη αισθητική. Έψαχνα τη βρω στις πιο ελεηνές πτυχές της ζωής. Ήμουν έτοιμος για την τρομερή ομορφιά της Μέδουσας χάρη. Και βρήκα τη Σύμπυλ. Όμως, όχι. Θα στα πω με τη σειρά, το υποσχέθηκα. Λοιπόν, περπατώντας σε ελεηνά και ύποπτα δρομάκια, είδα μπροστά μου ξαφνικά ένα ελεηνό κατάφωτο θεατράκι με φανταχτερές αφίσες. Εκεί μπροστά σκυφτό ένα συχαμερό ανθρωπάκι με σταμάτησε. Θεωρεί ο Λόρδε, μου ρώτησε βγάζοντας το καπέλο του. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι επάνω του με έκανε να μπω και να πάρω ένα θεωρείο. Το φρικτό θεατράκι ήταν ζωγραφισμένο όλο ερωτηδείς που αναποδογύριζαν ο καθένας και ένα κέρας στις αμαλθίες, γεμάτο σταφύλια και ροδάκινα σαν τρίτης ποιότητας γαμήλια τούρτα. Οι πιο φτηνές θέσεις στη γαλερία βέβαια είχαν κόσμο. Οι γυναίκες τριγύριζαν και πουλούσαν πορτοκάλια και μπύρα. Και όλοι φυσικά μασούσαν φιστίκια. Ύστερα σου λένε πως το θέατρο περνάει κρίση. Εμένα μαύρησε η ψυχή μου. Άρχισα να αναρωτιέμαι τι γύραβα εγώ εκεί μέσα, όταν ξαφνικά σκέφτηκα να δω το πρόγραμμα. Λοιπόν, τι νομίζεις πως έπαιζαν? Ξέρω εγώ, τις δυο ορφανές, φαντάζομαι. Στους πατέρες μας άρεσαν αυτά τα έργα. Στην τέχνη, Ντόριαν, όπως και στην πολιτική. Le grand père του ζουρτό. Όχι. Το έργο ήταν και για τα δικά μας γούστα, χάρη. Έπεσαν Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Παρολίγο βέβαια να φύγω όταν σηκώθηκε η αυλαία. Ο Ρωμαίο ήταν ένα χοντρό κύριο κάποια ηλικία. Ο Μερκούτιο πέταγε αστεία στη γαλαρία. Μα όταν βγήκε η Ιουλιέτα. Χάρη, φαντάσου, προσπάθησε να φανταστεί μια κοπελίτσα μόλις 17 χρονών. Με ένα πρόσωπο σαν λουλούδι. Ένα μικρό κεφάλι ήταν αγρέας. Ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που είδα ποτέ μου. Και στη σκηνή του μπαλκονιού κυριολεκτικά ταυτίστηκα με τον Ρωμαίο. Έγινα ο Ρωμαίος. Θαύμα. Παίξε μου λοιπόν τη σκηνή, Ντόριαν, σαν να ήμουν κι εγώ εκεί. Έλα, σ' ακούω. Εύκολα κοροϊδεύει όποιος ποτέ του δεν πληγώθηκε. Είναι η Ανατολή. Κι η Ιουλιέτα ο ήλιος. Βγες ήλιο μου πεντάμορφε να σβήσεις το φεγγάρι. Κίτρινο και χλωμό από τη ζήλια του. Που εσύ είσαι πιο όμορφη από αυτό. Είναι η κυρά μου. Είναι η αγάπη μου. Να το ξέρε τουλάχιστον. Κοίτα πως ακουμπάει το μάγουλο στο χέρι της. Να μου αγάντη να την άγγιζα. Μιλάει. Μίλα ξανά, άγγελέ μου. Γιατί εσύ δόξασες τη νύχτα σε φτερωτός αγγελιαφόρος του ουρανού. Ω, Χάρη, Χάρη. Όταν άκουσα τη φωνή της, ποτέ δεν έχω ξανακούσει τέτοια φωνή. Χάρη, εσύ πήγαινε το παν για μένα. Πηγαίνω κάθε βράδυ στο θέατρο και τη βλέπω. Αχ, Ρωμαίο. Έτσι να σε φωνάζουν άραγε? Δεν ήξερε καν το όνομά μου. Αρνήσου τον πατέρα σου και το όνομά σου. Και πάλι αν δεν θες, ορκίσου να είσαι η αγάπη μου. Κι εγώ απαρνιέμαι τους δικούς μου. Όπως το θέατρο με φώναζε. Ρωμαίο. Εχθρός μου είναι μόνο το όνομά σου. Εσύ όμως δεν είσαι Μοντέγος. Και τι θα πει Μοντέγος? Ούτε χέρι ούτε πόδι είναι. Ούτε άλλο πράγμα που να νίκει σε άντρα. Πάρε κάποιο άλλο όνομα. Τι σημασία έχει το όνομα? Αυτό που λέμε τριαντάφυλλο, όπως και να το ονομάζαμε, θα μύριζε το ίδιο γλυκά. Έτσι και ο Ρωμαίος. Κι αλλιώς να τον ελέγανε, πάλι θα είχε την τελειότητα που του ανήκει. Έτσι, Ρωμαίο, πέτα το όνομά σου. Και για αντάλλαγμα του ονόματος που δεν είναι μέρος του εαυτού σου, πάρε με εμένα όλο. Έλα τώρα, Χάρη. Μη με κάνεις να πιστεύω πως δεν έπρεπε να σου μιλήσω. Και να θέλες, δεν θα μπορούσες. Θα μου λες πάντα ό,τι κάνεις στη ζωή σου, Ντόριαν. Έχεις δίκιο. Ακόμα και ένα έγκλημα να έκανα, θα ερχόμουν να σου το πω. Εσύ θα καταλάβεις. Ο άνθρωποι σαν και εσένα δεν κάνουν εγκλήματα. Πάντως, σε ευχαριστώ. Έλα, πες μου κι άλλα. Θέλω να μάθω τα πάντα για αυτό το κορίτσι. Η Σύμπυλ είναι το μόνο πλάσμα που με ενδιαφέρει πραγματικά, Χάρη. Θέλω να πω, η μόνη γυναίκα. Κάθε βράδυ πηγαίνω στο θέατρο και τη βλέπω. Α, τώρα εξηγείται γιατί εξαφανίστηκε τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, υποψιαζόμουν πως κάποιο ρομάντζο είχες αρχίσει, αλλά αυτό ομολογώ δεν το φαντάστηκα ποτέ. Λοιπόν, τι θα έλεγες να μου πεις τη συνέχεια απόψε, την ώρα που θα τρώμε μαζί? Απόψε είναι αδύνατο, Χάρη, λυπάμαι. Απόψε η Σύμπυλ είναι η Μαργαρίτα του Φάουστ. Α, τότε αύριο βράδυ. Είναι ξανά η Ιουλιέτα.
Και πότε είναι η Σίμπιλ Βέιν? Πότε? Α, πάντα. Κατάλαβα. Για να σε δω πρέπει τουλάχιστον να πάμε σε εκείνο το άθλιο θέατρο μαζί. Πολύ ωραία ιδέα. Θα πάρουμε και τον Μπάζιλ. Και ξέρεις, Χαρία, μας περιμένει πολλή δουλειά. Θα πρέπει να την αποσπάσουμε από αυτό το γέρο θεατρόνι της. Βέβαια, έχει συμβόλαιο μαζί του για 3 χρόνια, αλλά νομίζω θα καταφέρουμε να τον εξαγοράσουμε εύκολα. Και όταν όλα τακτοποιηθούν, θα το κάνω το τόλμημα. Θα πάρω ένα θέατρο στο West End και θα τη λανσάρω. Δεν μπορεί τώρα ένα τέτοιο ταλέντο να μένει ιδιωτική υπόθεση για 5 βλάκες. Θέλω να έχει δικό της θέατρο. Όλο το Λονδίνο να λιώνει στα πόδια της. Μια μέρα θα δεις, Χάρη. Όλοι θα τη βλέπουν με τα μάτια τα δικά μου. Και το όνομά της γραμμένο με φώτα ψηλά. Σε παρασύρει φαντασία σου, αγόρι μου. Και μια φαντασία αρκετά λαϊκή, θα έλεγα. Κάνει σαν τον επιχειρηματία που ανακάλυψε μια καινούργια χρυσοφόρα πηγή. Πώς τολμάς να λες ότι με ενδιαφέρει να κερδίσει? Μα δεν εννοώ χρήματα. Ο εγωισμός σου θα κερδίσει. Τελικά ντρέπεσαι να κρατήσεις για τον εαυτό σου το θησαυρό. Θες να τον ρίξεις στο χρηματιστήριο, να τον ανεβάσεις τις μετοχές. Θες όλοι να σε ζηλεύουν που έχεις τη Σίμπιλ. Ενώ εμείς, οι φίλοι σου, θα ζηλεύουμε εκείνην που έχει εσένα. Αυτό δεν ζητάει η ματαιοδοξία σου. Ας πούμε όμως ότι γίνονται όλα αυτά. Θα τα καταφέρει αυτή, πώς την είπες, Σίμπιλ, Βέιν? Είμαι σίγουρος, Χάρη. Όταν τη γνωρίσεις, θα καταλάβεις. Πολύ ωραία, λοιπόν. Να πούμε τότε αύριο βράδυ στις 8 στη Λέσχη. Πολύ ωραία ιδέα. Θα πάρουμε και τον Μπάζιλ. Εγώ να τον δω τουλάχιστον 15 μέρες. Είμαι ασυγχώρητος γιατί μου στείλε το πορτρέτο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Άρχισε να το ζηλεύω λίγο το πορτρέτο. Είναι ένα μήνα ολόκληρο νεότερό μου. Για φαντάσου. Χάρη, μήπως θα ήταν καλύτερα να περάσεις εσύ να πάρεις τον Μπάζιλ? Ξέρεις, δεν θα ήθελα να τον έβλεπα μόνος μου. Εννοεί να μου κάνει τον έξυπνο, να μου δίνει συμβουλές τώρα τελευταία. Και αυτό με εκνευρίζει πολύ. Δεν θα ήθελα να μιλήσω, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ο Μπάζιλ. Ο Μπάζιλ βάζει στα έργα του όλο το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός και στην ιδιωτική του ζωή δεν του μένει τίποτα. Έτσι είναι. Έχεις προσέξει πόσο χαριτωμένη είναι η κακή ηθοποίη σε μια συντροφιά έξω από τη σκηνή? Ενώ οι μεγάλοι άγαρμποι, αμήλυτοι, καφατζίδες, πώς το λέει ο ποιητής, ο βασιλιάς των εθέρων, τι κωμικός που είναι στη γη. Οι φτερούγες του, φτερούγες γίγαντα, τον εμποδίζουν να βαδίσει. Έχεις κάποιο δίκιο, Χάρη, για τον Μπάζιλ τουλάχιστον. Αλλά είναι ώρα να πηγαίνω. Έχω αργήσει και η Ιουλιέτα θα με περιμένει. Απόψε το έχω σκοπό να κάνω το Ρωμαίο να ζηλέψει. Λοιπόν, μην ξεχάσεις για αύριο, έτσι? Καληνύχτα, Χάρη. Καληνύχτα, Ντόριαν. Ο Ντόριαν μιλούσε για τον έρωτα που του είχε εμπνεύσει μια άγνωστη θεατρινούλα, η Σίμπιλ Βέιν. Ούτε φανταζόταν όμως τι αναστάτωση είχε φέρει ο ίδιος στη ζωή της κοπέλας. Εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που είχε βρει δουλειά στο άθλιο εκείνο θεατράκι, η Σίμπιλ Βέιν ζούσε διπλή ζωή. Τη μέρα σπίτι. Ένα φτωχό κορίτσι ανάμεσα σε μια μάνα και σε έναν αδελφό που την αγαπούσε, αλλά που δεν είχε ποτέ καιρό να κουβεντιάσει μαζί της πραγματικά. Τη νύχτα, τη νύχτα. Γινόταν η Ιουλιέτα και η Μαργαρίτα και η Ημογένη. Κυρίως όμως η Ιουλιέτα. Λάτρευε αυτό το ρόλο. Τον ζούσε κυριολεκτικά. Όταν όμως το κορίτσι έζησε στα αλήθεια, η θεατρίνα μέσα της υποχώρησε. Το κύμα του έρωτα που την πλημμύρισε σάρωνε την τέχνη, τα πάντα. Τα λόγια των μεγάλων ποιητών της φάνηκαν κούφια, ανάξια να εκφράσουν τον ξαφνικό εσωτερικό της πλούτο. Πέρασε από πολλά στάδια. Πότε τρελά χαρούμενη, πότε βουτυγμένη στην πιο μαύρη απελπισία. Τα θαύματα, έλεγε, δεν γίνονται σε ένα άθλιο θεατράκι της πιο βρώμικης συνοικίας. Σε ένα σπίτι σαν το δικό της, πνιγμένο στη μύγα. Και γινόταν επιφυλακτική. Μα σαν βράδιαζε, και κάθε νύχτα, πιστό στη βουβή του υπόσχεση το βασιλόπουλο του παραμυθιού φανερωνόταν, οι επιφυλάξεις σκόρπιζαν ντροπιασμένες. Η Σίμπιλ πίστεψε στο θαύμα. Και η πίστη αυτή έγινε καταφύγιο. Σκέψεις. Σκέψεις. Το παρατήρησε και ο αδελφός της εκείνο το πρωί που ετοιμαζόταν να μπαρκάρει για την Αυστραλία να κάνει την τύχη του. Σίμπιλ, είσαι αφηρημένη. Μπορώ να μάθω γιατί? Δεν έχω τίποτα, Τζίμι. Το φόρεμα μου φαίνεται σαν ακόντινε λιγάκι. Η Ιουλιέτα ψηλώνει ακόμα, βλέπεις. Θα το μακρύνω λίγο. Ντροπή σου. Εγώ θέλω να σου μιλήσω για τόσο σοβαρά πράγματα και σένα το μυαλό σου στα φουστάνια. Εγώ φεύγω για να γλιτώσουμε και οι δυο μας κάποτε από αυτή την αθλειότητα. Έλα τώρα, Τζίμι, μη θυμώνεις. Αφού σου λέω πως θέλει μάκρυμα. Να μην κοιτάξω τη δουλειά μου. Ποια δουλειά? Εδώ η δουλειά δεν πληρώνεται, Σίμπλ.
Και δεν ανέχομαι στην ηλικία μου να βλέπω την αδελφή μου στα χέρια αυτού του συχαμερού, του θεατρώνου, θέλω να πω. Και όλους τους αλιάριδες που έρχονται να σε βλέπουν να παίζεις. Αχ, Τζίμι, μεγάλωσες πριν τη ώρα σου κι εσύ. 2 χρόνια διαφορά και μου κάνεις τον πατέρα. Θα ρίσεις πως δεν ξέρω τι τράβηξες εδώ. Εσύ με την περηφάνεια σου, με την ωραία σου την ψυχή. Το έχω μισήσει το Λονδίνο, Σίμπλ. Βαρέθηκα τους στενούς δρόμους, τα άθλια σπίτια σε γειτονιές σαν τη δική μας. Αν δεν ήσουν εσύ, θα ρω πως δεν θα ξαναγυρίσω. Έλα τώρα, αυτά είναι ανοησίες. Μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Έπαψε να είμαι παιδί εδώ και πολύ καιρό, Σίμπλ. Και νεαρούς σαν αυτούς που σε τριγυρίζουν τους ξέρω καλά. Ξέρω τι θέλουν και γιατί πληρώνουν. Τζιμι, πάψε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούω τέτοια λόγια. Μεγαλώσαμε μέσα στη φτώχεια, Σίμπλ. Δεν μας ταιριάζει να παίζουμε την τυφλόμυγα. Και σένα και μένα ξέρω τι μας θέλουν. Και έχουν τα λεφτά. Μπορούν. Δεν θα κάνω ποτέ τίποτα για λεφτά. Στορκίζομαι, Τζίμι. Ξέρουν κι άλλα κόλπα. Και τα εφαρμόζουν ανάλογα με την περίσταση. Εγώ όμως, εγώ θα τους πολεμήσω με τα δικά τους όπλα. Η αγνότητά μας, Σίμπλ. Είμαστε τόσο υπερήφανοι για αυτήν κάποτε. Θα αντέξουμε. Πρέπει να αντέξουμε. Το πείσμα μέσα μου έχει θεριέψει. Θα κάνω λεφτά, Σίμπλ. Στον απέραντο εκείνο παρθένο κόσμο. Γιατί είμαι γερός και γιατί το θέλω. Και όταν γυρίσω, κανένας δεν θα μπορεί να σε βλέπει αν εσύ δεν το θέλεις. Ούτε τζάμπα, ούτε με εισιτήριο. Είναι έτοιμα τα πράγματά μου. Ναι, πήγαινε, μη χάσεις το τρένο. Και η θάλασσα σε περιμένει, Τζίμι. Αυτή τουλάχιστον είναι καθαρή. Σίμπλε, σε αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Γι' αυτό θέλω να φανείς δυνατή. Μα είμαι δυνατή. Ω, λόγια, λόγια, Σίμπλε. Θα σου μιλήσω στα ίσια. Άκουσα πως είναι κάποιος που σε έχει από κοντά. Έτσι λένε. Τι είναι αυτό, Σίμπλε? Α, μην ανησυχείς. Όταν τον δεις θα καταλάβεις. Εμπιστέψουμε, Τζίμι. Ξέρω να ξεχωρίζω τους ανθρώπους. Είσαι μικρή και ο πρώτος ομορφωνιός. Όχι, άλλο, σε παρακαλώ. Δεν ανέχομαι να τον βρίζεις χωρίς να τον ξέρεις. Τον αγαπώ. Και αυτό δεν χωράει καμιά κριτική. Πώς τον λένε? Ρωμαίο. Ο Σίμπλε, με κοροϊδεύεις. Άκουσα πως είναι αριστοκράτης και φοβάμαι. Αχ, Θεέ μου, αν τον έβλεπες. Είναι το πιο υπέροχο πλάσμα του κόσμου. Όταν γυρίσεις θα το γνωρίσεις. Και θα γυρίσεις σύντομα και πετυχημένος. Γιατί έχω εμπιστοσύνη σε σένα και στα χέρια σου. Και στη θέλησή σου. Θα με βρεις ευτυχισμένη όπως είμαι τώρα. Όλον αυτό τον καιρό. Ξέρεις, παίζω Ιουλιέτα. Δεν είναι θαυμάσιο να είναι κανείς ερωτευμένος και να παίζει την Ιουλιέτα? Είσαι σίγουρη γι' αυτό, Σίμπλ? Δεν ήμουν στην αρχή. Τώρα όμως. Ναι, Τζίμι, πιστεύω πως με αγαπά. Και αν γελιέσαι? Τότε θα πεθάνω, Τζίμι. Αυτός θα πεθάνει. Από το χέρι μου στορκίζομαι, Σίμπλ. Αν σου κάνει κακό, θα πεθάνει. Ο James Vane έφυγε. Μα η τελευταία του κουβέντα, εκείνο το απειλητικό «θα πεθάνει», γέμισε την καρδιά της Σίμπλ με ένα φρικτό προαίσθημα. Την ίδια ώρα, ο Χάρι Ουότον και ο Μπάζιλ συζητούσαν για τον ξαφνικό έρωτα του Ντόριεν και την απόφασή του να παντρευτεί ένα φτωχό κορίτσι. Μια θεατρίνα άσχετη με το δικό τους κόσμο. Ο Χένρι, με το συνηθισμένο του κινησμό, έκανε πως δεν τον ένοιαζε και πολύ για τον επικείμενο γάμο. Δεν μου αρέσει να εγκρίνω ή να κατακρίνω κανέναν. Δεν ήρθαμε στον κόσμο για να διατυμπανίζουμε τις ηθικές μας προκαταλήψεις. Η ηθική είναι για τις γεροντοκόρες. Και ο Ντόριαν δεν είναι πλασμένος για να τον απασχολούν τα ηθικά ταμπού της κοινωνίας μας. Αφού όμως φοβάται, Μπάζιλ, ας την παντρευτεί. Θα το πληρώσει βέβαια ακριβά, αλλά καλά να πάθει. Δεν πιστεύεις ούτε λέξη από όλα αυτά, Χάρη. Το ξέρεις και ο ίδιος, πως αν ο Ντόριαν χαλάσει τη ζωή του εξαιτίας αυτής της κοπέλας, κανένας δεν θα λυπηθεί παραπάνω από σένα. Είσαι πολύ πιο καλός, πιο αισθηματικός από ό,τι ισχυρίζεσαι. Αν και δεν πιστεύω πως ο Ντόριαν τελικά θα την παντρευτεί. Είναι πολύ λογικός για να κάνει μια τέτοια ανοησία. Ο Ντόριαν είναι πολύ σοφός για να μην κάνει πότε-πότε και καμιά ανοησία. Μα ο γάμος δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κανείς πότε-πότε. Δεν την παντρεύτηκε ακόμα, Μπάζιλ, απλώς αραβωνιάστηκε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι αυτή που υπάρχει μεταξύ τους. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Ντόριαν δεν είναι μόνο πολύ πλούσιος. Έχει γνωρίσει όλα τα πλεονεκτήματα του πλούτου, της συνολικής του θέσης. Η κοπέλα θα είναι δυστυχισμένη. Έξω από τα νερά της. Και εκείνος θα ντρέπεται για αυτήν και θα γίνει κακός. Εγώ τα ξέρω όλα αυτά, όπως τα ξέρεις κι εσύ. Τόλμησε όμως να του τα πεις. Θα είναι η καλύτερη μέθοδος για να επισπεύσεις αυτό το γάμο. Έλα, Ντόριαν, σε περιμέναμε.
Μα τι συμβαίνει, εσύ ακτινοβολείς, παιδί. Χάρη, αγαπημένε μου, Μπάζιλ, δέχομαι συγχαρητήρια. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Βρήκα αυτό που έψαχνα σ' όλη μου τη ζωή. Ελπίζω. Ελπίζω να είσαι πάντα ευτυχισμένος όπως αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω πως μπορώ να σε συγχωρήσω εντελώς που δεν ήρθες να μου πεις για τον αραβόνα σου. Ενώ στο χάρι τα είπες. Έλα, έλα, κάθισε, Ντόριαν, και πες τα μας όλα. Τι να σας πω. Χτες βράδυ ήμουν πάλι στο θέατρο. Η Σίμπιλ έπρεπε να τη βλέπατε. Αλλά δεν λέω τίποτα, θα τη δείτε απόψε. Είναι γεννημένη καλλιτέχνη. Βέβαια, ο αραβόνας μας είναι ακόμα μυστικός. Δεν το είπε ούτε καν στον αδερφό της. Και εγώ δεν ξέρω τι θα πει ο κηδεμόνας μου. Αλλά δεν βαριέσαι. Θα ενηλικιωθώ σε ένα χρόνο και ύστερα θα κάνω ό,τι θέλω. Όταν τη το είπα, η Σίμπιλ έπεσε στα γόνατα, φιλούσε τα χέρια μου. Μπάζιλ. Δεν είχα δίκιο που διάλεξα την αγάπη μου στην ποιήση και βρήκα γυναίκα μέσα από τα έργα του Σέξπιρ. Ω Θεέ μου, λέω ανοησίες. Με συγχωρείτε, αλλά δεν κρατιέμαι. Της μίλησες για γάμο? Της μίλησα για την αγάπη μου, Χάρη. Όχι, όχι. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτή πως το αντιμετώπισε. Σαν μικρό παιδί. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Φώναζε συνέχεια πως δεν ήταν άξια να γίνει γυναίκα μου. Ακριβώς όπως το φαντάστηκα. Εμείς οι άντρες συνήθως ξεχνάμε να αναφέρουμε το γάμο και οι γυναίκες φροντίζουν να μας τον θυμίζουν με τον τρόπο τους, βέβαια. Πάψε, Χάρη. Τι είναι αυτά που λες του παιδιού? Γιατί εκνευρίζεσαι, Μπάζιλ? Έλα τώρα, Μπάζιλ. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Πως την αγαπώ. Και θέλω όλος ο κόσμος να κάνει το ίδιο. Όσο για το γάμο, λοιπόν, ναι, θα την παντρευτώ. Τι είναι ο γάμος? Ένας όρκος που δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω, θέλω να τον δώσω αυτόν τον όρκο. Η πίστη της με κάνει πιστό, καλό. Με λατρεύει, Χάρη. Αχ, Ντόρια. Θα έρθει καιρός που θα καταλάβεις πόσο κουραστικό είναι να σε λατρεύουν. Οι γυναίκες βέβαια ξέρουν να λατρεύουν, γι' αυτό είναι τόσο απαιτητικές. Μας αντιμετωπίζουν όπως η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τους θεούς της. Θυσιάζουν στους βωμούς μας με πολύ υψηλό αντάλλαγμα πάντα. Και ο έρωτας, Χάρη? Με πολύ υψηλό αντάλλαγμα πάντοτε, Ντόριαν. Οι γυναίκες μας εμπνέουν την επιθυμία να κάνουμε αριστουργήματα, αλλά πάντα μας εμποδίζουν να τα πραγματοποιήσουμε. Χάρη, Χάρη, είσαι τρομερός. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πολύ. Πάντα θα σ' αρέσω. Αντιπροσωπεύω για σένα όλα τα εξαίσια αμαρτήματα που εσύ δεν είχες ποτέ το θάρρος να πραγματοποιήσεις. Δεν πάμε στο θέατρο, λέω εγώ. Όταν γνωρίσεις τη Σίβιλ, είμαι σίγουρος, θα βρεις και εσύ ένα καινούριο ιδανικό. Θα σε συναρπάσει. Χρυσό μου παιδί. Πάντα είμαι έτοιμος να συναρπαστώ. Πολύ φοβάμαι όμως πως όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Εσύ είναι όμως. Το θαυμαστό σου κορίτσι μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Μ' αρέσει το καλό παίξιμο. Καμιά φορά είναι πιο αληθινό και από την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε. Μπάζιλ, λυπάμαι, δεν έχω άλλη θέση στα μάξι μου. Θα πάρω εγώ τον Ντόριαν και έλα εσύ με το δικό σου. Μπήκαμε στα μάξι μου με τον Ντόριαν. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι φώτα, ανθρώπους. Έβλεπα τα εξαίσια μάτια του αγοριού. Πρέπει να ομολογήσω πως λίγοι άνθρωποι μου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον όσο αυτός. Αχ, Ντόριαν, είσαι ακόμα παιδί. Παρόλο που έχεις κρίσει πέρα από την ηλικία σου. Δεν είναι αυτό όμως. Ούτε η ομορφιά σου που τόσο γοητεύει τον Μπάζιλ. Ούτε η δίθεν αγαθή ψυχή σου. Ποιος μπόρεσε ποτέ να καθορίσει που βρίσκεται η γοητεία που κάποιος ασκεί απάνω μας? Πρέπει να είναι... είναι ένας μυστηριώδης συνδυασμός σώματος και ψυχής. Ψυχής και σώματος. Το σώμα που τελικά προδίνει την ψυχή. Η ψυχή που τελικά προδίνεται από τα μάτια. Όσο θες μπορείς να κάθεσαι και να καταγράφεις τις παρατηρήσεις σου. Να σημειώνεις πού ακριβώς συναντιώνται και πού χωρίζονται αυτά τα δύο. Τι βγαίνει? Όπως καμιά χημική σύνθεση δεν μπορεί να αναδημιουργήσει τη ζωή, έτσι και κανένας τεχνητός συνδυασμός στοιχείων δεν μπορεί να αναπλάσει εσένα, Ντόριαν. Ή να εξηγήσει το μυστήριο αυτών των ματιών που πλανιώνται στους δρόμους, στα φώτα. Κι όμως, ακολουθούν μόνο τη σκοτεινή ροή της σκέψης σου. Άγνωστης ακόμα και σε μένα. Όπως άγνωστοι θα μένουν πάντα οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ακολουθούσα το αμάξι με το Χάρη και τον Ντόριαν που πήγαινε μπροστά. Η ιδέα του γάμου του Ντόριαν με είχε αναστατώσει. Ωστόσο αυτό μου φαινόταν καλύτερο από άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να μου συμβούν. Βέβαια ο Ντόριαν δεν θα ήταν πια ποτέ για μένα όπως παλιά. Ανάμεσά μας είχε μπει η ζωή.
Όταν φτάσαμε στο θέατρο, μου φάνηκε σαν να είχα γεράσει 10 ολόκληρα χρόνια. Οι τρεις φίλοι κάθισαν στο θεωρείο του Ντόριαν. Η αυλαία σηκώθηκε και η παράσταση άρχισε. Κρύος. Από την πρώτη κιόλας όμως στιγμή, ήταν φανερό πως η Σίμπιλ Βέιν δεν ήταν η θεατρική μεγαλοφυΐα που είχε περιγράψει ο Ντόριαν. Ακριβώς όπως το είχε φανταστεί ο Λόρδος, ήταν ένα ατάλλαντο ψυχρό κορίτσι που κατάφερε να καταστρέψει ακόμα και τις ωραίες σκηνές στο έργο, εκείνες που υποτίθεται ότι αντέχουν σε κάθε είδους κακή μεταχείριση. Και τι θα γίνει αν δεν φέρει αποτέλεσμα κανένα? Θα πρέπει δηλαδή αύριο πρωί να παντρευτώ? Κι αν τύχει και ξυπνήσω μέσα στον τάφο ξαπλωμένη, πριν από την ώρα που ο Ρωμαίος γυρίσει να με πάρει? Αυτό είναι στα αλήθεια λόγος να φοβάμαι. Μην και πνιγώ στο θόλο κάτω, αφού από το βρωμερό του στόμα αέρας καθαρός δεν μπαίνει, και εκεί πεθάνω από ασφυξία πριν έρθει ο Ρωμαίος. Αχ, θαρώ πως βλέπω του ξαδέρφου μου το φάντασμα να αναζητάει το Ρωμαίο που τρύπησε με το σπαθί το σώμα του. Στάσου την Πάλτο, στάσου. Ρωμαίο, έρχομαι. Το πίνω στην υγειά σου. Λυπάμαι. Λυπάμαι που σας έκανα να χάσετε τη βραδιά σας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ντόριαν, εγώ θα έλεγα πως η Δεσποινής Βέιν είναι άρρωστη. Γι' αυτό έπαιξε τόσο άσχημα. Δεν πειράζει. Μη στενοχωριέσαι, θα έρθουμε μια άλλη βραδιά. Μακάρι να ήταν άρρωστη. Ήταν απλούστατα ανέσθητη και ψεύτρα. Χτες βράδυ νόμιζα πως ήταν μια μεγάλη ηθοποιός. Μη μιλάς έτσι για τη γυναίκα που αγαπάς. Η αγάπη είναι πιο σημαντική από την τέχνη. Και τα δυο είναι απλούστατα μορφές μίμησης. Μην τον ακούς, Ντόριαν. Και μόνο που σε έκανε να την αγαπήσεις, αξίζει το θαυμασμό σου. Σε ευχαριστώ, Μπάζιλ. Είσαι ανώτερος άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω πως είναι καλύτερα να πηγαίνουμε. Δεν κάνει καλό στο ηθικό ενός ανθρώπου να βλέπει κακό παίξιμο. Τι σημασία έχει τώρα αν έπαιξε την Ιουλιέτα σαν ξύλινη κούκλα? Εξάλλου δεν νομίζω πως η γυναίκα σου θέλει να παίζει θέατρο. Ξέρει τόσο λίγα για τη ζωή όσο και για την τέχνη η καημένη. Oh, μην παίρνεις αυτό το τραγικό ύφος, Ντόριαν. Ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Έλατε, έλατε, πάμε κάπου να φάμε και να πιούμε στην ομορφιά τη Σίμπιλ Βέιν, γιατί πράγματι είναι ωραία. Φύγε, Χάρη. Πάμε, Χάρη. Φύγετε και οι δυο σας. Ο Ντόριαν δεν μπόρεσε να φύγει με τους φίλους του. Εκείνη τη στιγμή μισούσε τη Σίμπιλ Βέιν. Ο έρωτάς του για αυτήν είχε γεννηθεί από τη λάμψη και τη θεατρική της γοητεία. Η ίδια η Σίμπιλ τελικά του ήταν ξένη και ήθελε να την εκδικηθεί για την απογοήτευσή του, για τον εξευτελισμό του. Περίμενε να τελειώσει η παράσταση βηματίζοντας περαδόθες το καμαρίνι της. Εκείνη όμως μπήκε χαμογελώντας ευτυχισμένη. Του ανάγγειλε σχεδόν θριαμβευτικά. Έπαιξα τόσο άσχημα απόψε, Ντόριαν. Ελεϊνά, ήσουν απέσια. Μα τι έχεις, είσαι άρρωστη? Δεν έχεις ιδέα τι ήταν. Πόσο φρικτά ένιωθα βλέποντάς ένα... Ντόριαν, Ντόριαν, θα έπρεπε να έχεις καταλάβει. Να καταλάβω τι? Γιατί ήμουν τόσο κακή απόψε? Γιατί θα είμαι πάντα κακή? Ποτέ πια δεν θα μπορέσω να παίξω. Με ρεζίλεψες τους καλύτερους μου φίλους. Με ντρόπια σε έπληξαν. Αν ήσουν άρρωστη. Όχι, Ντόριαν, δεν είμαι άρρωστη. Δεν είναι αυτό. Άκουσέ με σε παρακαλώ και προσπάθησε να καταλάβεις. Πριν σε γνωρίσω, το παίξιμο ήταν η μοναδική πραγματικότητα για μένα. Δεν ζούσα παρά για το θέατρο. Νόμιζα πως ήταν αληθινά όλα όσα γινόντουσαν. Ως που ήρθες εσύ και με ελευθέρωσες από όλα αυτά. Απόψε κατάλαβα για πρώτη φορά πως ο Ρωμαίος ήταν άσχημος, γέρος, μακιγιαρισμένος. Πως το φεγγάρι στον κήπο δεν ήταν παρά ένα πορτοκαλί φωτισμένο μπαλόνι, έτοιμο να σκάσει αν το τσιμπαγες με μια βελόνα. Τα δέντρα, τα πουλιά, ο κήπος ήταν ψεύτικα. Τι δουλειά έχω εγώ με τις κούκλες του θεάτρου? Αρρώστησα πια με τις σκιές. Ρωμαίο, αληθινέ μου Ρωμαίο, είσαι για μένα κάτι παραπάνω από όλες τις τέχνες μαζί. Μη μ' αγγίζεις, μη μ' αγγίζεις. Νόμιζα πως θα έβγαινα στη σκηνή και θα ήμουν υπέροχη. Και κατάλαβα πως δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Και ξαφνικά, σαν να στραπεί τότε, είδα την αλήθεια. Εκεί που όλοι σφύριζαν, γιουχάιζαν. Τι ήξεραν, τι μπορούσαν να καταλάβουν όλα αυτά τα ανθρωπάκια? Πάρε με μαζί σου, Ντόριαν. Πάρε με μαζί σου. Πάμε κάπου που θα είμαστε εντελώς μόνοι. Συχαίνω με το θέατρο. Μπορώ να μιμηθώ ένα πάθος που δεν αισθάνομαι, αλλά δεν μπορώ να μιμηθώ το πάθος που με καίει έτσι. Καταλαβαίνεις,
Καταλαβαίνεις τι ιεροσιλία θα ήταν να παίξω την ερωτευμένη τώρα. Σκότωσες την αγάπη μου. Όχι, τη φαντασία μου σκότωσες. Ξέρεις τόσο λίγα που χαίρεσαι γιατί καταστρέφεις την τέχνη σου. Όμως χωρίς την τέχνη σου δεν είσαι τίποτα. Εγώ θα σε είχα κάνει διάσημη. Τι είσαι τώρα? Δεν μιλάς σοβαρά, Ντόριαν. Παίζεις. Παίζω. Αυτό το αφήνω σε σένα, το κάνεις τόσο καλά. Ντόριαν, λυπάμαι για ό,τι έγινε. Θα προσπαθήσω, πίστεψέ με. Φεύγω τώρα. Δεν θέλω να γίνω κακός, μα. Μείνε κοντά μου, Ντόριαν, σε παρακαλώ. Μείνε κοντά μου, Ντόριαν. Φεύγω. Δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια. Ντόριαν! Ντόριαν Γκρέι, γυρνώντας σπίτι του το ίδιο εκείνο βράδυ, όπως συνήθιζε καθημερινά, έτρεξε να κοιτάξει με απόλαυση το πορτρέτο. Στο μισοσκόταδο το πρόσωπο του φάνηκε σαν να έχει αλλάξει. Το πλησίασε. Μια έκφραση ανίποτης κακίας κατάστρεψε την αγνότητα της εικόνας. Στάθηκε, μην μπορώντας να καταλάβει. Ξαφνικά, ήρθαν στο νου του τα λόγια που είχε πει στο ατελιέ του Μπάζιλ όταν πρωτόδε τον πίνακα τελειωμένο. Εκείνη την τρελή ευχή που είχε ξεστομίσει. Αυτό το πορτρέτο θα μείνει πάντα νέο. Ποτέ δεν θα γεράσει παραπάνω από αυτή τη μέρα του Ιουνίου. Μακάρι να γινόταν το αντίθετο. Να μένα εγώ πάντα νέος και να γερνούσε το πορτρέτο. Θα δει να το πάνε γι' αυτό. Ακόμα και την ίδια την ψυχή μου. Μα είχε λοιπόν εισακουστεί, ώστε υπήρχε ψυχή, ψυχή που η αμαρτία την έφθυρε. Ο Ντόριαν εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τι είχε κάνει. Έφερε στο νου του τη Σίμπιλ να σφαδάζει σαν ανήμπορο ζώο. Τρόμαξε. Και σαν παιδί θέλησε να γυρίσει πίσω στο χρόνο, να μην είχε κάνει το κακό, να μην είχε ασκημίσει το πορτρέτο. Μήπως δεν ήταν ακόμα πολύ αργά? Ναι, θα αντιστεκόταν στον πειρασμό. Δεν θα βλέπε το χάρι τόσο συχνά. Ή τουλάχιστον δεν θα έπαιρνε στα σοβαρά τις ραφινάτες, δηλητηριώδεις θεωρίες του. Γιατί θα είχε τη Σίμπιλ να τον βοηθάει. Θα ξαναγύριζε σε αυτήν. Ήταν αγνή. Θα την παντρευόταν. Θα προσπαθούσε να την αγαπήσει. Πραγματικά αυτή τη φορά. Σκέπασε το πορτρέτο με ένα βαρύ μεταξωτό πανί και ύστερα έπεσε σε μια πολυθρόνα. Ούτε άκουσε το χάρι να μπαίνει βιαστικός και ταραγμένος. Καλέ μου, Ντόριαν, έπρεπε να σε δω. Συγχώρεσέ με, μα η σκέψη και μόνο πως θα ήσουν κλεισμένο σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι φοβερά για ό,τι έγινε, αλλά δεν βγαίνει τίποτα να κάθεις εδώ και να το σκέφτεσαι. Φυσικά είναι φρικτό από κάθε άποψη, αλλά σου είπα, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι και προπάντων μη ρίξεις την ευθύνη στον εαυτό σου. Πες μου, σε παρακαλώ, έμεινες πολλή ώρα μαζί της χτες βράδυ αφού φύγαμε εμείς? Λιγάκι. Έγινε καμιά σκηνή? Είμαι ένα χτήνος. Όμως όλα αυτά τέλειωσαν. Χαρή, από χτες βράδυ κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Ντόριαν, χαίρομαι πραγματικά που το αντιμετωπίζεις έτσι. Εγώ νόμιζα πως θα σε έβρισκα απελπισμένο. Δεν είμαι απελπισμένος. Είμαι ευτυχισμένος, αν σ' αρέσει η λέξη. Όσο βέβαια μπορώ να είμαι. Ξέρεις κάτι, Χαρή? Κάτι που δεν το είχαμε φανταστεί ούτε εσύ ούτε εγώ. Υπάρχει συνείδηση. Υπάρχουν πράγματα μεταξύ ουρανού και γης, οράτιε, που τα καν τα ονειρεύτηκε η φιλοσοφία μας. Κάποτε γελούσαμε όλα αυτά. Τώρα δεν γελάω πια. Χαρή, δεν μπορώ τον εαυτό μου να σκυμίσει μέσα μου. Την ασκήμια μέσα μου δεν μπορώ να αντέξω. Θα αλλάξω, θα δεις. Αχα. Και πώς σκοπεύεις να εγγενιάσεις την επιστροφή του ασώτου στη στενή ατραπό της αρετής? Θα παντρευτώ τη Σίμπιλ, Χάρη. Θα παντρευτείς τη Σίμπιλ? Ναι, ξέρω τι θα μου πεις. Κάνα κουραστικό, σαρκαστικό σου απόφθεγμα για το γάμο. Όχι σε μένα αυτά πια, Χάρη. Νομίζω ότι μπορείς να κόψεις τη ζωή κομμάτια με μερικά σου έξυπνα επιγράμματα. Σε πληροφορώ πως έγραψα στη Σίμπιλ Βέιν και τη ζήτησα να με παντρευτεί. Την περιμένω από ώρα σε ώρα και θα προτιμούσα μάλιστα να μην σε έβρισκε εδώ. Τότε δεν ξέρεις τίποτα. Το γράμμα μου. Το γράμμα. Δεν τα άνοιξες. Το γράμμα το έγραψα για να σου πω πως η Σίμπιλ Βέιν πέθανε. Ε? Τι είπες? Χάρη, αυτό είναι το πιο φρικτό ψέμα που είπες ποτέ σου. Πώς τολμάς? Λυπάμαι, μα δεν είναι ψέμα. Το γράφουν όλες οι πρωινές εφημερίδες. Νόμιζα πως θα το έχεις διαβάσει. Γι' αυτό σου έγραψα το γράμμα. Σου παράγγειλα να μην δεις κανέναν ώσπου να έρθω εγώ. Θα γίνει ανάκριση και δεν πρέπει να ανακατευτείς. Ελπίζω να μην σε αναγνώρισε κανένας εκείνο το άθλιο θεατράκι. Ανάκριση? Μα τι εννοείς? Χάρη, πες μου τα όλα, σε παρακαλώ.
Ναι, δεν νομίζω πως ήταν ατύχημα, Ντόριαν. Αν και μάλλον θα το παρουσιάσουν σαν δυστύχημα στο κοινό. Και αυτό βέβαια θα χάψει τα πάντα. Οι εφημερίδες γράφουν πως τη βρήκαν νεκρή στο καμαρίνι της. Κάτι πήρε, λένε, κατά λάθος. Δεν ξέρω τι ακριβώς, μα υποθέτω κάτι από αυτές τις μπογιές που χρησιμοποιούν οι θεατρίνοι. Φαίνεται πως πέθανε αμέσως. Θεέ μου. Ναι, είναι τραγικό, αλλά δεν πρέπει να το σκέφτεσαι. Και προπάντων, μην αφήσει τον εαυτό σου να ανακατευτεί αυτή την ιστορία. Οι εφημερίδες γράφουν πως η Σίμπιλ ήταν μόλις 17 χρονών. Μην αφήσει λοιπόν αυτό το θέμα να σε συνθλίψει. Έλα, γόρι μου. Θα έρθει να φάμε μαζί απόψε και ύστερα θα πάμε στην όπερα. Α, θα καθίσουμε στο θεωρείο της αδελφής μου. Θα έχει μερικές καλεσμένες, πολύ chic. Ώστε έτσι. Δολοφόνησα τη Σίμπιλ Βέιν. Ο ήλιος λάμπει, τα πουλιάκια λαϊδούν. Και απόψε θα δειπνήσω μαζί σου. Και ύστερα θα πάμε στην όπερα. Πόσο θεατρικά θα φαινόντουσαν όλα αυτά αν τα βλέπει κανείς από μακριά. Το γράμμα που έστειλε το πρωί στη Σίμπιλ ήταν το πρώτο αληθινό ερωτικό γράμμα που έγραψε στη ζωή μου. Το πρώτο. Την αγαπούσα, Χάρη. Την αγαπούσα αληθινά. Χτες βράδυ προσπάθησα να μου εξηγήσει τον εαυτό της, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανα τη χειρότερη πράξη της ζωής μου μαζί της. Και ύστερα την παράτησα και έφυγα τρέχοντας αδειλώς. Και τώρα είναι πεθαμένη. Θεέ μου. Χάρη, μπορείς να καταλάβεις τι κίνδυνο διατρέχω. No. Όχι, δεν εννοώ τις αστυνομίες, τις ανακρίσεις. Η Σίμπιλ ήταν ο μόνος βράχος, το τελευταίο φυλάκιο. Χωρίς αυτήν χάθηκε κάθε πιθανότητα να κρατηθώ σε εκείνο που οι άλλοι ονομάζουν ισιοδρόμο. Δεν είχε το δικαίωμα. Πόσο μ' αρέσεις, λοιπόν. Είσαι τόσο εγωιστής, ώστε και την ώρα του χαμού ενός ανθρώπου εσύ σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Η Σίμπιλ Βέιν, λοιπόν, δεν είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει το σκληρό ετού το κόσμο, μόνο και μόνο γιατί είχε υποχρέωση να σου κάνει το χωροφύλακα. Μα είναι δυνατόν να ξέρεις τόσο λίγο τον εαυτό σου? Γιατί είσαι ακόμα πολύ νέος για να πω πως έχεις μάθει να τον κοροϊδεύεις κιόλας. Δεν σε καταλαβαίνω. Θα σε μάθω να με καταλαβαίνεις. Και ελπίζω να αποδειχτείς καλός μαθητής, γιατί δεν έχω και μεγάλη υπομονή. Έχει χάρη που κάτι απάνω σου με προκαλεί. Εννοώ μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Μα τι θέλεις? Να μου αποδείξεις πως πρέπει να είμαι ευτυχισμένος που έχασα τη Σίμπιλ? Το μόνο άνθρωπο που θα μου επέτρεπε εμένα να δώσω? Εμένα που έχω μάθει να παίρνω γιατί όλοι μου δίνουν. Ο Μπάζιλ, εσύ! Θέλετε να με καταστρέψετε! Η Σίμπιλ ήταν η αλήθεια. Η φύση, το σωστό. Το φυσιολογικό! Γιατί δεν συμπληρώνεις την ηλίθια τετραλογία? Λοιπόν, ναι, θα ρω πως μπορώ να σου αποδείξω ότι όχι μόνο πρέπει να είσαι ευχαριστημένος, αλλά είσαι κιόλας και ας μην το ομολογείς. Δεν ξέρεις τι λες. Θες να σου περιγράψω τι θα γινόταν αν είχες προλάβει να της κάνεις την πρότασή σου? Αν είχε πάρει την ερωτική σου επιστολή? Αν δεν είχε σκοτωθεί? Θα έρχονταν τρέχοντας και θα έπεφτε στην αγκαλιά σου. Εσύ θα την έσφυγες γεμάτος ευγνωμοσύνη που σου δώσε την ευκαιρία να φανείς μεγαλόψυχος. Όταν όμως η χαρά για την ωραία σου πράξη θα άρχισε να παλιώνει, θα βρισκόσουν αμενάγουρο κοριτσάκι στα χέρια, μην ξέροντας τι να το κάνεις. Γιατί δεν έχεις μάθει ακόμα τίποτα. Δεν έχεις ζήσει ακόμα τίποτα για να αναλάβεις με απόλυτη συνέστηση ευθύνης την ειδονή της διδασκαλίας. Βέβαια θα τις φερώσουν με καλοσύνη, αλλά εκείνη καθότι ερωτευμένη θα σε έπαιρνε είδηση και δεν θα στο συγχωρούσε ποτέ. Τι ωραίο ζευγάρι, μα την αλήθεια. Εσύ θα τη βαριώσουν και εκείνη θα βλέπει την αγάπη της να σβήνει από μέρα σε μέρα και θα σε μισούσε όλο και πιο πολύ γι' αυτό. Μα είναι δυνατόν να είμαι τόσο ανέστητο, ώστε να τα βλέπω όλα σαν θεατής? Δεν θα μπορούσα να ανέβω κι εγώ στη σκηνή, τη σκηνή της ζωής, να αγαπήσω άμεσα, χωρίς το προξενιό της σκέψης? Φοβάμαι, Χάρη. Ενώ εκείνη, από τη μέρα που σ' αγάπησε, έπαψε να παίζει στη σκηνή και άρχισε να ζει τη ζωή της. Η ζωή έγινε ο καλύτερος ρόλος της, με το θάνατο σαν το ωραιότερο φινάλι. Έρωτας, πάθος, θάνατος. Πόσο θα πρέπει να κουραστείς εσύ, Ντόριαν, για να τα νιώσεις όλα αυτά? Τέτοιου είδους αισθήματα δεν είναι για τους θεατές της ζωής, όπως εσύ, όπως εγώ. Όσο για το πάθος προβλέπω, ξέρω πως δεν θα έχεις ποτέ σου πάθος. Μόνο πάθη. Και ο θάνατος? Αυτόν δεν τον επιζητούν ποτέ οι περίεργοι, γιατί η έρευνα θέλει πολλά χρόνια. Θεέ μου, δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορεί να με ξέρεις τόσο καλά όσο νομίζεις. Σε παρακαλώ, ας μην ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ήταν μια εμπειρία, όμως δεν μπορώ να σκεφτώ πως η ζωή μου επιφυλάσσει τίποτα άλλο πια.
Η ζωή σου επιφυλάσσει τα πάντα, Ντόριαν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς εσύ να το πετύχεις. Κι αν αλλάξω? Τότε θα πρέπει να πολεμήσεις όλες σου τις νίκες. Γιατί έτσι όπως έχουν τα πράγματα, σου τις φέρνουν στο πιάτο. Πρέπει να διαφυλάξεις τον εαυτό σου, Ντόριαν. Είσαι και σοφός και ωραίος. Όμως μην ξεχνάς, παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που διαβάζει πολύ για να είναι σοφή και σκέφτεται πολύ για να είναι ωραία. Καλύτερα όμως να πηγαίνω, πρέπει και να ετοιμαστείς. Το βράδυ στην όπερα, λοιπόν. Γεια σου, Ντόρι. Ο Χάρη έχει πάντα δίκιο. Έτσι είναι. Η ζωή έχει αποφασίσει για μένα. Η ζωή και απέραντη περιέργειά μου για αυτήν. Αιώνια νιάτα. Πάθω σαν σταμάτητο. Κρυφές και κλεπτισμένες ειδονές. Άγριες χαρές, ακόμα πιο άγριες αμαρτίες. Όλα τούτα πρέπει να τα απολαύσω. Το πορτρέτο θα σηκώσει από εδώ και πέρα το βάρος των αμαρτιών. Όχι εγώ, το πορτρέτο. Να και ο Μπάζιλ. Αγαπημένη μου Ντόριαν, πόσο χάρηκα που είδα το Χάρη καθώς ερχόμουν. Είχα ανησυχήσει. Φοβόμουν πως θα έρθουμε στην αστυνομία. Στην αστυνομία από πού και ως πού? Μα ξέρεις γιατί. Ας ελπίσουμε πως αυτή η τρομερή ιστορία δεν θα παρασύρει και σένα. Δεν θα μπλέξεις. Δεν πρόκειται να μπλέξω. Ούτε τώρα ούτε ποτέ με τίποτα. Ο Χάρη μου είπε πως θα πάτε στην όπερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αχα. Εσύ, η προσωποποίηση του αγαθού, πως ξαφνικά έτσι δύσπιστος? Ε? Θα πάω στην όπερα να γνωρίσω την αδερφή του Χάρη. Δεν έρχεσαι κι εσύ? Ντόριαν, το κορίτσι που αγαπούσες δεν έχει βρει ακόμα έναν τάφο να συρθεί μέσα κι εσύ. Πάψε, Μπάζιλ, ότι έγινε, έγινε. Μιλάς για χθες σαν να έχουν περάσει χίλια χρόνια. Άκουσε. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να αφήσω τον εαυτό μου να γίνει έρμεο συγκινήσεων. Τις συγκινήσεις μου θα τις κατευθύνω εγώ. Θα τις χρησιμοποιώ, θα τις εκμεταλλεύομαι. Μα αυτό είναι φρικτό. Απάνθρωπο. Πόσο έχεις αλλάξει. Κι όμως δεν σου φαίνεται. Είσαι το ίδιο καθάριο πλάσμα που ερχόταν κάθε μέρα στο ατελιέ μου. Απλώς, γιωματοστοργή, τρυφερότητα. Απελπισία. Μα τι έχεις πάθει? Μου μιλάς σαν να μην νιώσαμε ποτέ κοντά ο ένας τον άλλον. Πού είναι η καρδιά σου, Ντόριαν? Ο Χάρη την παρέλαβε κι αυτήν. Του χρωστάω πάρα πολλά του Χάρη, Μπάζιλ. Αλλά μην ανησυχείς. Δεν τον πλήρωσα με την καρδιά μου. Εσένα όμως τι σου χρωστάω? Το μόνο που με έμαθες ήταν η ματιοδοξία. Χόρτασα πια το θυμιατό σου, Μπάζιλ. Τιμωρήθηκα πολύ σκληρά γι' αυτό, Ντόριαν. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις από μένα? Αποφάσισε, γιατί και εσύ μου φαίνεται καλά-καλά δεν ξέρεις. Να κλαίω σ' όλη μου τη ζωή για τη Σίβιλ ή να γυρίσω σε σένα? Πάρ' το απόφαση. Θα μείνουμε για πάντα, φίλοι. Μα οι δρόμοι μας χωρίσανε. Μα είναι φρικτό. Όσο για τη Σίμπιλ, ομολογώ ότι υπέφερα όταν άκουσα πως αυτοκτόνησε. Αλλά, Μπάζιλ, μη λες είναι φρικτό? Δεν υπάρχει τίποτα φρικτό σήμερα. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες ρομαντικές τραγωδίες της εποχής μας. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μια επιστροφή. Ο Όμηρος δεν δραματοποιεί τίποτα. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα, αφού κλάψουν τους πνιγμένους τους φίλους, τρώνοντας το φαγοπότι. Ο ρομαντισμός, ο χριστιανισμός και οι ευαισθησίες τους κατάστρεψαν τον άνθρωπο, Μπάζιλ. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκε η Σίμπιλ Βέιν και πέθανε σύμφωνα με τις βαθύτερες πεποιθήσεις της. Από έρωτα. Από πληγωμένη αθωότητα, από αδικία. Ο θάνατος της είχε όλη την έλλειψη χρησιμότητας της τέχνης του αιώνα μας. Όμως εγώ δεν ανήκω πια σε αυτόν. Δεν σε αναγνωρίζω, Ντόριαν. Ένα ζωντανό πλάσμα χάθηκε και εσύ μου πουλάς φιλοσοφίες. Πάντως δεν σου πουλάω λόγια. Μια μέρα πολύ σύντομα θα τα αναγνωρίσεις. Αλλά επιτέλους, Μπάζιλ, τι θέλεις? Έρχεσαι εδώ να με παρηγορήσεις. Με βρίσκεις παρηγορημένο και γκρινιάζεις. Πάει πια ο Ντόριαν που ήξερες. Αλλά μην πάψεις να μ' αγαπάς. Πρέπει πάντα να είσαι φίλος μου. Και μη ζηλεύεις το Χάρη. Από την πρώτη μέρα που μας γνώρισες, η ανησυχία σου σε οδήγησε σε αβάσιμες υποψίες. Τον αγαπώ βέβαια το Χάρη, αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτόν. Εξάλλου, ό,τι είχε να μου δώσει μου το έδωσε. Ενώ εσύ, εσύ έχεις μια δύναμη μέσα σου. Τη δύναμη όλων των μονοκόμματων ανθρώπων.
Θα το δεις. Πάντα μου θα γυρνάω σε σένα. Αλλά και εσύ πρέπει να με δεχτείς για αυτό που είμαι και για αυτό που θα γίνω. Μου έχεις δώσει πάρα πολλά για να σε καταλήψω ποτέ. Πάει καλά. Δεν θα σου ξαναμιλήσω για τη Σίμπιλ. Θα ήθελα να μου σχεδίαζες ένα κεφάλι τη Σίμπιλ, Μπάζιλ. Δεν μου φτάνει η ανάμνησή της. Ήδη δεν καταφέρω να τη φέρω στη μνήμη μου. Κι εσύ όμως θα έρθεις να μου ποζάρεις ξανά. Όχι, Μπάζιλ. Όχι αυτό ποτέ. Θες να πεις ότι δεν σου άρεσε το πορτρέτο μου. Γι' αυτό λοιπόν το σκέπασες. Το σκέπασα γιατί το φως έπεφτε πολύ δυνατό απάνω του. Ίσα-ίσα. Είναι θαυμάσια φωτισμένο σε αυτό το σημείο του δωματίου. Όχι, Μπάζιλ. Όχι, δεν πρέπει να το δεις. Γιατί? Δεν θέλω. Μα τι πείσματα είναι αυτά. Αφού έτσι κι αλλιώς το εκθέσω στο Παρίσι. Μπάζιλ, πριν από ένα μήνα έλεγες πως δεν θα το δείχνεις πουθενά. Δεν έχεις λόγο λοιπόν. Άσε με να δω το πορτρέτο τώρα. Δεν μπορείς να το δεις, Μπάζιλ. Λοιπόν, άκουσε. Φαίνεται πως έχουμε ο καθένας από ένα μυστικό. Εγώ δεν θέλω να δεις το πορτρέτο. Εσύ αποφασίζεις έτσι ξαφνικά να το εκθέσεις. Γιατί όλα αυτά? Πες μου το μυστικό σου, Μπάζιλ. Να σου πω κι εγώ το δικό μου. Ντόριαν, αν σου το πω θα με κοροϊδέψεις. Όχι. Ίσα ίσα το αντίθετο. Αν μου μιλήσεις ειλικρινά τούτη τη στιγμή, ίσως ξαναγυρίσουμε στις παλιές καλές μέρες. Ίσως δεν θα έπρεπε, Ντόριαν. Ας μιλήσουμε ειλικρινά, Μπάζιλ. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, δεν μπορεί να μείνω φίλος σου αν δεν μου απαντήσεις. Έχεις όλα τα δικαιώματα επάνω μου. Ακόμα και να με εκβιάζεις τόσο εύκολα. Πολύ καλά. Θα μιλήσω λοιπόν. Αλλά αν θες να με διευκολύνεις κι εσύ λίγο, απάντησέ μου. Πρόσεξες ποτέ σου κάτι σε αυτό το πορτρέτο? Κάτι περίεργο που ίσως δεν φάνηκε από την αρχή, αλλά το κατάλαβες μια μέρα έτσι ξαφνικά. Ναι, Μπάζιλ. Ώστε λοιπόν. Άκου λοιπόν πώς έγινε. Ντόριαν, μόλις σε είδα ήταν σαν να με χτύπησε κεραυνός. Τα μάτια σου με καθήλωσαν. Η προσωπικότητά σου με κυρίεψαν ολόκληρο. Έγινες για μένα η ενσάρκωση του ονείρου που έχει κάθε άνθρωπος, κάθε καλλιτέχνης ιδίως. Απαραίτητος στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Σε σημείο να μην μπορώ να ανεχτώ ούτε την κουβέντα σου με ένα ξένο. Γιατί έχανα τη γη κατά από τα πόδια μου, την πίστη μου και τη σιγουριά μου. Παλιά μίλαγαν για δαιμονισμένους. Μα εμένα με είχε κατακτήσει ένας άγγελος. Όταν έλειπες, σε ζωγράφισα. Σε ξανάβρισκα στην τέχνη μου όταν έφευγες από τη ζωή μου. Σε ζωγράφισα σαν τον Άρκισο που σκύβει στο ποτάμι να κάνει έρωτα με τον εαυτό του. Μια μέρα όμως ένιωσα πως όλα αυτά ήταν υποκατάστατα. Μάσκες. Φόβοι. Ο έρωτας του Άρκισου ήταν ο δικός μου. Τότε αποφάσισα να σε ζωγραφίσω χωρίς τα μασκαρέματα του παρελθόντος. Όπως έβλεπα εγώ. Ήταν μια εξομολόγηση. Μια αποκάλυψη το πορτρέτο του Ντόριαν. Με κάθε πινελιά απελευθερωνόμουν. Δεν με ένοιαζε πια για τίποτα. Φώναζα, δεν ζωγράφιζα. Και ας μ' άκουγε όλος ο κόσμος. Όλος ο έρωτας της ψυχής μου είχε καθρεφτιστεί σε αυτό το πορτρέτο. Αυτό που κατάλαβες κι εσύ. Να γιατί δεν ήθελα να το εκθέσω στην αρχή. Άλλο να χδίνεσαι στην τέχνη σου. Κι άλλο τη γύμνια σου να την εκθέτεις. Το κοινό δεν φταίει. Μόλις όμως το πορτρέτο έφυγε από το σπίτι μου, απαλλάχτηκα από τα μάτια του. Είδα πολύ πιο ψύχρεμα την καλλιτεχνική του αξία. Εγώ ειδονιζόμουν την ώρα που το ζωγράφισα. Όμως το είδε δεν ήταν παρά ένας ωραίος πίνακας. Αχ, Ντόριαν. Η τέχνη ζει τη δική της ζωή, ανεξάρτητα από τα πάθη μας. Το έργο μας είναι ανεξάρτητο από εμάς. Και σε αυτό οι άλλοι πια θα δουν τα δικά τους πάθη. Γι' αυτό δέχτηκα την προσφορά από το Παρίσι. Μη θυμώνεις αυτά που σου είπα. Οι εξομολογήσεις είναι πάντα ενοχλητικές. Το ξέρω. Μα τι μου εξομολογήθηκες? Το θαυμασμό σου? Ωχ, Μπάζιλ, με απογοήτευσες. Φύγε. Φύγε, είπα! Καημένε, Μπάζιλ. Τελικά δεν πήρες είδηση τίποτα? Εγώ περίμενα πως θα μου έλεγες το μυστικό που κάνει το πορτρέτο να αλλάζει. Και εσύ μου εξομολογήθηκες το μυστικό της ευαίσθητης καρδιάς σου. Πόσο κοντόφ θα μείνε τελικά όλοι ερωτευμένοι? Γιατί έρωτας ήταν όλα τα μεγάλα σου λόγια περί τέχνης και ιδεώδους. Όμως παραδέχομαι πως είσαι ευγενικός άνθρωπος. Είσαι ζωγράφος και το αίσθημα σου έγινε πορτρέτο. Αν ήσουν ο Σέξπιρ ή ο Μιχαηλάγγελο θα μου γράφες σονέτα. Όχι, όχι, όχι. Ούτε εσύ δεν μου κάνεις, Μπάζιλ.
Με απογοήτευσες κι εσύ, σαν το χάρη. Όχι. Η αλήθεια είναι πέρα από τις θεωρίες και τις αισθητικές σας. Η αλήθεια είναι η πράξη. Θα αναζητήσω λοιπόν αλλού το δικό μου ιδεώδες. Ίσως πρέπει να περάσω στην αντίπερα όχθη. Ίσως χρειάζομαι εγώ τώρα ένα πειραματόζωο. Το όνομα του πειραματόζωου ήταν Άλαν Κάμπελ. Ήρθε η ώρα που ο Ντόριαν έπρεπε να αναζητήσει ένα θύμα στο οποίο να εφαρμόσει όλες τις θεωρίες που ο ίδιος είχε υποστεί από το χάρι. Η ώρα της πράξης είχε φτάσει. Και ο μαθητής σίγουρα θα ξεπερνούσε το δάσκαλο, έτσι ελεύθερος που ήταν πια από τους περιορισμούς που η καλεσθησία είχε επιβάλει στο λόρδο. Ο Άλαν Κάμπελ δεν ήταν ασήμαντος άνθρωπος. Ήταν συγχρόνως πιανίστας και χημικός. Τώρα όμως η μουσική γι' αυτόν είχε παραμερίσει την επιστήμη. Ίσως γιατί η μουσική άρεσε στον Ντόριαν. Ο Ντόριαν ήταν σκληρός δάσκαλος. Στην ατέλειωτη αισθηματολογία του Άλαν υποχώρησε μόνο στην αρχή, γιατί τις πρώτες του ιδηλιακές μέρες διαδέχτηκε ένας περίεργος εκνευρισμός. Πόσο δε σε μπορώ όταν παίρνεις αυτό το θλιμμένο ύφος. Κι εγώ δε σε μπορώ όταν παίρνεις αυτό το ανώτερο ύφος. Μα είμαι ανώτερος, Άλαν. Θα μπορούσες να έχεις τουλάχιστον το καλό γούστο να μην μου το χτυπάς. Δεν με ενδιαφέρει πια το καλό γούστο. Όμως εσύ το ξαναλέω, με ενδιαφέρει. Αν αυτό σε ενοχλεί. Ντόριαν, νομίζω πως παίζεις μαζί μου. Δεν παίζω, Άλαν. Από την πρώτη στιγμή που μας γνώρισαν, δεν χωρίζουμε σχεδόν ποτέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, δεν νομίζεις? Δεν θυσιάζω τόσο χρόνο για παιχνίδια. Εκτός αν τα παίρνω πολύ στα σοβαρά. Αν πίστευες το και για μια στιγμή πως δεν με παίρνεις στα σοβαρά, μπορεί και να πέθαινα, Ντόριαν. Άκουσε. Κανένας δεν μπορεί να με εκβιάσει με το θάνατο. Δεν με συγκινεί ο θάνατος, ούτε καν ο δικός μου. Σκέψου τον άλλον. Αυτό με τυρανάει. Αυτό είναι που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω. Πόσο εγώ είμαι η άλλη για σένα. Ντόριαν, σε έχω δει πως μεταχειρίζεσαι όλο τον κόσμο. Ώρες-ώρες σε με θεωρείς κουτό, μα ξέρω να βλέπω. Και επειδή με ενδιαφέρεις τόσο πολύ, δεν υπάρχει κίνηση δική σου. Ματιά σου που να μην την προσέχω. Κάθε φορά που σκληραίνεις, το νιώθω και παγώνω. Νομίζεις πως θα διορθώνεις όλα με ένα χαμόγελο, με μια τρυφερή φιλική κίνηση, όμως τίποτα δεν διορθώνεις. Και αυτό θέλω να το ξέρεις. Κάθε φορά πληγώνομαι και ποτέ μου δεν γιατρεύομαι. Όλα μέσα μου μένουν. Και μια μέρα. Μια μέρα όλα θα ορθωθούν. Όλες οι μνησικακίες, όλα τα παράπονα. Θα ορθωθούν και θα με διώξουν. Αυτό δεν θέλεις να πεις? Και να μ' άφηνες κάποτε να πω αυτό που θέλω να πω. Θέλω. Είναι να γελάω με αυτό το ρήμα ή να κλαίω. Με τι θράσος μπορώ και το μεταχειρίζομαι ακόμα. Δεν σου επιβάλλω ποτέ τίποτα. Μόνο σου διαλέγεις. Ω, σταμάτα πια το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Τελικά διαλέγει ποτέ κανείς τίποτα. Εγώ κάνω πάντα τα δικά σου κέφια και το ξέρεις πολύ καλά. Όμως δεν αντέχω άλλο, Ντόριαν. Με μεταχειρίζεσαι ή παίζεις. Μπορεί και τα δυο. Το παραδέχεσαι λοιπόν. Προηγουμένως μεταχειρίστηκες μια άσχημη λέξη. Είπες πως εκβιάζω. Συχαίνω με αυτό το ρήμα όσο κανείς. Ποτέ μου δεν έχω επιβάλει τίποτα σε άνθρωπο. Τι θέλεις επιτέλους από μένα? Μα ρωτάς. Θα ήθελα όχι μόνο να είμαστε πάντα μαζί, γιατί έτσι είμαστε και τώρα. Θα ήθελα. Τι παραπάνω? Να γίνουμε ένα. Αχ. Ξέρεις πότε δύο άνθρωποι είναι πραγματικά ένα? Πότε? Όταν είναι και οι δύο χαμένοι στην ίδια σκέψη, είπε κάποτε κάποιος οραματιστής. Όταν είναι και οι δυο χαμένοι στην ίδια πράξη, λέω εγώ. Ή μάλλον στις ίδιες πράξεις. Στις ίδιες πράξεις. Τι εννοείς? Έλα, Ντόριαν, τι θες να πεις? Ντόριαν, ποιος είναι? Είναι κανείς εκείνο το δωμάτιο? Ντόριαν, τι συμβαίνει? Οι πράξεις δεν περιγράφονται, Άλαν. Αν θες να τη ζήσεις, πες αυτό το δωμάτιο. Άνοιξε την πόρτα. Είναι τόσο δύσκολο να ανοίξεις μια πόρτα, Άλαν. Εγώ την ανοίγω κάθε μέρα. Και αυτήν κι άλλες. Σου προτείνω να είμαστε πάντα μαζί, Άλαν Κάμπελ. Είσαι άξιος να δεχτείς την πρότασή μου. Άνοιξε την πόρτα, μπες στο δωμάτιο. Και εσύ? Θα έρθω κι εγώ. Στην ώρα μου. Λοιπόν, είσαι άξιος αισθηματία μου. Γιατί αυτό που σου προτείνω χρειάζεται άλλο θάρρος. Αυτοκυριαρχία. Να ξεπεράσεις κάθε είδους αίσθημα. Είσαι έτοιμος να με εμπιστευτείς σε όλα.
να παραδώσει τη ζωή σου στα χέρια μου. Και σε όποια χέρια την παραδώσω εγώ με τη σειρά μου. Και όταν λέω ζωή, δεν εννοώ τα εύκολα, όχι. Όχι να μου παραδώσει το δικαίωμα ζωή και θανάτου. Εννοώ τα πάντα. Την αξιοπρέπειά σου, τους φόβους σου, τους δισταγμούς σου. Και φυσικά ό,τι αισθάνεσαι και αμένα. Είσαι άξιος να μου τα παραδώσεις όλα αυτά, να τα κάνω τι θέλω. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις την πόρτα. Τι λες, θα την ανοίξεις? Ναι, Ντόριαν, το θέλω. Και είμαι πρόθυμος να σου παραδώσω τα πάντα. Μόνο που άλλο το να θέλεις και άλλο το να μπορείς. Φτάνει να μπορέσω, Ντόριαν. Φτάνει να αντέξω. Έλα, Λάν. Έλα. Προχώρησε, Άλαν. Προχώρησε. Ο Άλαν μπήκε στο μυστικό δωμάτιο, αλλά φυσικά δεν άντεξε. Ο Ντόριαν δεν αστειευόταν όταν είχε ζητήσει από τον Άλαν να παραδώσει τα πάντα στα χέρια του και σε όποια χέρια θα διάλεγε να τα παραδώσει εκείνος. Ο Άλαν βρέθηκε σε μια σκοτεινή αίθουσα με αναμένους πυρσούς. Άντρες γυμνοί, με κουκούλες δίμιου, άντρες με λουριά, μαστίγια και αλυσίδες τον τριγύρισαν. Στις ώρες που ακολούθησαν, ο Άλαν ξέχασε κάθε ανθρωπιά μέσα του. Οι εξευτελισμοί και τα μαρτύρια διαδέχονταν το ένα το άλλο σαν σε εφιάλτη. Δεν ήταν όμως το σώμα του που πονούσε παραπάνω, ήταν η ψυχή του. Ύστερα από τις φρικαλαίες εκείνες εμπειρίες, όταν πια τον έσυραν έξω και τον μετέφεραν σε ένα αμάξι σπίτι του, ο Άλαν έμεινε μέρες, βδομάδες άρρωστος, παραλυρώντας. Δεν πέθανε. Μέσα του όμως ήταν για πάντα νεκρός. Ο Ντόριαν Γκρέι εξαφανίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα. Ο γυρισμός του στην κοσμική κήρυση του Λονδίνου, ύστερα από τη μακριά και εντελώς μυστηριώδη απουσία του, έδωσε αφορμή να κυκλοφορήσουν οι πιο αλόκοτες φήμες. Κανείς δεν μπορούσε να πει σίγουρα που τον είχε δει, να τον κατηγορήσει για κάτι συγκεκριμένο. Όμως κάτι μισόλογα που είχαν φτάσει από στόμα σε στόμα λέγανε για κρυφά σπίτια όπου ζούσε με ψεύτικα ονόματα, για συγκεντρώσεις που έκαναν τα γέρινα ξύλινα πατώματα να στάζουν αίμα και για υπόγεια που έπνιγαν νεανικές ειδονικές φωνές. Για συνενόχους σε γλέντια κατανόμαστα, όπου το ξεπέρασμα κάθε είδους ντροπής ήταν ο ευγενέστερος στόχος. Κι αν κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να πει κάτι το συγκεκριμένο με σιγουριά, δεν ήταν γιατί ο Ντόριαν ήταν τόσο ικανός στο να καλύπτει τα πάντα με μυστήριο, όσο γιατί τα θρυλούμενα δεν είχαν όνομα για να τα ονοματίσουν. Πέρασαν χρόνια και άφησαν τα σημάδια τους παντού. Μόνο τον Ντόριαν, σαν από θαύμα, δεν μπόρεσε να τον αγγίξουν. Νέος και ωραίος όπως την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε στο σπίτι του Μπάζιλ. Τα μάτια του μόνο, σκοτεινά, λαμπερά, μαρτυρούσαν πως κάποιο τρομερό μυστικό βρισκόταν στα βάθη τους. Κάθε βράδυ μόνον αυτά έβλεπαν το πορτρέτο και συχνά μιλούσε μόνος του. Πόσο έχει παρεξηγηθεί, πόσο έχει ακροτηριαστεί η ζωή και ακόμα παραπάνω. Το μόνο όργανο που την αντιπροσωπεύει, το ζωντανό κορμί και οι αισθήσεις του, οι απαιτήσεις του, οι πόθοι, οι αηδίες και οι αποστροφές του, ο εθισμός του νου, γιατί και αυτός κορμί είναι, που αμβλύνει και για τον εαυτό του και για το σώμα που κυβερνά κάθε τι το καινούργιο. Η φρίκη του χτες είναι η ειδονή του σήμερα, η ανία του αύριο. Και τότε έρχεται η στιγμή για ένα ακόμα βήμα, για κάτι πιο έντονο, πιο τρομακτικό, που κι αυτό σε λίγο θα αυλυνθεί, για να χάσεις το τέλος το νόημά του. Η φρίκη της μυστικής του έρευνας έπρεπε να φτάσει στην υπερβολή, για να ξεπεράσει το κακό και το καλό γούστο, για να γίνει η ομορφιά της αλήθειας. Ο Ντόριαν δεν ήταν πια σκλαβωμένος στην καλεσθησία της εποχής του. Όσο για την ασκήμια, την απτή της ύπαρξη την άφηνε και αυτή στο πορτρέτο.
Αυτό όμως δεν κατάφερε ποτέ να το ξεπεράσει. Πολλές φορές τόσκαγε κρυφά σαν τον κλέφτη από τις πολυτελέστατες δεξιώσεις που έδινε για να ζωντανέψει τον ειδονισμό άλλων πλουσιότερων εποχών και έτρεχε ιδρωμένο στο παλιό του σπίτι. Έμπαινε στο κρυφό σκοτεινό δωμάτιο που είχε κρύψει από καιρό το πορτρέτο για να ελέγξει μήπως κανείς άλλος είχε παραβιάσει το μυστικό του. Μα πάντα, με τον καθρέφτη στο χέρι, εξακρύβωνε το αβάσιμο των φόβων του και γελούσε μπρος το σιχαμερό ρητιδιασμένο γέροντα. Άλλες ώρες απολάμβανε την ίδια του τη σκέψη. Αναπολούσε και ανάλυε τη ζωή του. Η καλεσθησία, η πολυτέλεια του παρελθόντος, ο χύμαρος αυτός της άχρηστης ειδονής που χάθηκε πια με την ισοπαίδωση της ζωής, με την άνοδο των πολλών στην άνεση και τον γκρέμισμα των λίγων στην καθημερινότητα. Ζήτησα καταφύγιο στην ιστορία και σε κάθε της κεφάλαιο ένιωθα πως δεν ανήκα σε έναν αιώνα μας σε όλους, γιατί όλα τα είχα ζήσει, σε όλες τις χώρες, όλες τις εποχές. Ήμουν ο Πετρόνιος, ο κριτής της φιλοκαλίας και πραγμάτων επινέρωνα το δικό μου σατυρικό. Αλλά ήμουν και ο Νέρωνας που έπαιζε μουσική. Μια θαυμάσια μουσική, ό,τι και αν είπαν ύστερα οι χριστιανοί όταν και εγώ ήταν η Ρώμη. Ήμουν ο Κοκαλιάρης Ινδός με το άσπρο σαρίκι και τον καλαμένιο αυλό του. Και έκανα συλλογές από μυστηριώδη όργανα των ερυθρόδερμων του Ρίο Νέγκρο, που οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να τα κοιτάζουν, ούτε τα αγόρια να τα αγγίζουν. Παρά ύστερα από μακρόχρονες ληστείες και μαστιγώματα, μελέτησα τα πετράδια. Τα πετράδια και τις ματωμένες τους ιστορίες. Τα ρόδινα μαρκαριτάρια που οι σιπαγκού τοποθετούν στα στόματα των νεκρών. Ναι, έχει αποδειχτεί. Η πολυτέλεια του παρελθόντος έχει ξεπεράσει από καιρό τα επιτρεπόμενα όρια. Ο Τζαμπατίστα Τσίμπο ειρωνικά πήρε το όνομα Ινοκέντιος ο Αθώος και έβαλε τους γιατρούς να περάσουν στις γεροντικές του φλέβες το αίμα τριών αγοριών. Ο Τζαν Μαρία Βισκόντι κυνηγούσε ανθρώπους με σκυλιά για σπορ. Ο Εντζελίνο γιάτρευε τη μελαγχολία του με το αίμα, όπως άλλοι με το κόκκινο κρασί. Και ο Καλιγούλας τινόταν Αφροδίτη για να διπνήσει αγκαλιά με τα λόγω του. Οι μυστικιστές που τους μελέτησα με πάθος ήξεραν τι θα πει ταύτιση. Άμεση εμπειρία, χωρίς το προξενιό της σκέψης. Άλλο να ξέρεις και άλλο να είσαι. Μόνο που για να είσαι τα πάντα μια ζωή δεν σου φτάνει. Τα νιάτα δεν φτάνουν. Χρειάζονται νιάτα αιώνια. Αυτά που έχω εγώ για να προφτάσω. Μια μέρα ο Ντόριεν καθόταν στο γραφείο του όταν του ανάγγειλαν τον κύριο Χόλουορντ. Στάθηκε λίγο έκπληκτος. Είχε καιρό να δει τον Μπάζιλ. Και όταν ο ζωγράφος πέρασε μέσα, φορώντας ρούχα ταξιδιωτικά, με ένα βαλιτσάκι στο χέρι, παρά λίγο να μην τον αναγνωρίσει. Μπάζελ, καλέ μου φίλε, πόσο γερασμένος μου φαίνεσαι. Άσπρισαν τα μαλλιά σου. Φεύγω για το Παρίσι και πέρασα να σε αποχαιρετήσω. Για το Παρίσι. Πολύ ωραία, δεν κάθεσαι? Ναι. Έχω λίγο καιρό μέχρι να φύγει το τρένο. Θαυμάσια. Μόνο πρόσεξε μην μου ανοίξει καμιά σοβαρή συζήτηση, έτσι. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου απόψε. Θα ήθελα να ήμουν κάποιος άλλος. Μα τι έχεις, γιατί με κοιτάς έτσι? Για τον εαυτό σου θα ήθελα να σου μιλήσω. Πρέπει να ξέρεις ότι τα πιο φρικτά πράγματα λέγονται εναντίον σου στον Λονδίνο. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Άσε τους εγωισμούς. Πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όλοι ενδιαφερόμαστε για την καλή μας φήμη. Έχεις τη θέση σου, βέβαια. Το πλούτο σου. Μα αυτά δεν είναι το παν. Πρόσεξε. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου αυτές τις φήμες. Τουλάχιστον δεν μπορώ να τις πιστέψω όσο σε βλέπω. Η αμαρτία δεν κρύβεται. Γράφεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Αλλά εσύ, Ντόριεν, με το αγνό, το λαμπερό αθώο σου πρόσωπο. Δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Όμως σε βλέπω πολύ σπάνια. Ποτέ πια δεν έρχεσαι στο ατελιέ μου. Και έτσι μακριά μου, όταν ακούω αυτά που οι άλλοι ψιθυρίζουν για σένα, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Γιατί, Ντόριεν, ένας άνθρωπος σαν τον Δούκα του Μπέρουικ φεύγει από τη λέση όταν μπαίνεις εσύ? Γιατί τόσοι άνθρωποι στον Λονδίνο δεν έρχονται σπίτι σου ούτε σε καλούν στο δικό τους? Εσύ ήσουν φίλος του Λόρδου Στέβλι. Τον είδα σε ένα δείπνο την περασμένη εβδομάδα. Ένιωσα πως είναι εχθρός σου. Ντόριεν, γιατί είναι τόσο μοιραίες οι φιλίες σου με τα γόρια? Σταμάτα, Μπάζιλ. Μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις.
Με ρωτάς γιατί ο Μπέρουικ φεύγει από τη Λέσχη όταν εγώ πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, φεύγει επειδή τα ξέρω όλα για τη ζωή του, όχι επειδή ξέρει τίποτα αυτός για τη δική μου. Έλα τώρα, Μπάσιλ. Ξέρεις πώς κουτσομπολεύουν στην Αγγλία. Δηλίζουν τον Γκόνοπα. Το κουτσομπολιό είναι η αντίδραση των Εγγλέζων σε μια ζωή άνωστη, γεμάτη ανία. Γεμάτη κρυφούς και πραγματοποιητούς πόθους. Μην παρασύρεσαι λοιπόν κι εσύ. Όχι, Μπάζιλ. Όχι, όχι, απόψε δεν μ' αρέσεις καθόλου. Είσαι κοινότυπα μελοδραματικός και αυτό είναι κακογουστιά. Ντόριαν, Ντόριαν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Εντάξει, το ξέρω. Η Αγγλία είναι γεμάτη στραβά. Μα αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που επιμένω να προσέχεις. Ξέρω ότι εσύ και ο Χάρης είστε αχώριστοι. Γι' αυτό ακριβώς δεν έπρεπε να εκθέσεις την αδελφή του. Ο Χάρης σου έχει βέβαια αδυναμία και προτίμησε ίσως τη δική σου εξήγηση των γεγονότων. Σταμάτα, Μπάζιλ, το πας πολύ μακριά. Πρέπει να μιλήσω και εσύ οφείλεις να μ' ακούσεις. Λέγονται κι άλλα πολλά για σένα. Μπορούν να είναι αληθινές ιστορίες αυτές, Ντόριαν. Σε ρωτώ. Όταν τις πρωτάκουσα, γέλασα. Τώρα τις ακούω και τρέμω. Μην με διακόπτεις. Ναι, θέλω να σε συμβουλέψω. Θέλω να ζήσεις έτσι που ο κόσμος να σε σέβεται. Να έχεις καθαρό όνομα. Κάν τους πέρα όλους αυτούς τους βρωμένους ανθρώπους που σε περιτριγυρίζουν. Ή τουλάχιστον αλλάξέ τους τον μπορείς, Ντόριαν. Έχεις την ικανότητα. Το θείο χάρισμα να επηρεάζεις εύκολα τους ανθρώπους. Κράτα την επίδρασή σου για το καλό, όχι για το κακό. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι αν σε γνωρίζω πραγματικά. Και όσο περνάει ο καιρός, θα σου το πω, Ντόριαν. Χάνω την ικανότητα να αμφισβητώ τα όσα λένε για σένα. Πού είσαι, Ντόριαν? Πού είσαι? Πώς γίναμε έτσι? Μη γελάς. Μη σηκώνεις τάχα αδιάφορα τους ώμους. Ξέρω πως μέσα στην ψυχή σου καταλαβαίνεις. Να μπορούσα να την αγγίξω, να τη δω αυτή την ψυχή. Να δεις την ψυχή μου? Ναι, πρόσωπο με πρόσωπο. Λοιπόν, μου έδωσες μια ιδέα, Μπάζιλ. Απόψε θα τη δεις την ψυχή μου. Θα την ξεδιπλώσω μπροστά σου. Και εσύ θα μπορέσεις να εισχωρήσεις μέχρι το τελευταίο της μόριο. Είναι έργο των χεριών σου, Μπάζιλ, η ψυχή μου, γιατί να μην τη δεις? Ωραία, λοιπόν. Αυτό που θα δεις, θα μπορείς να το βροντοφωνάξεις σε όλο τον κόσμο. Να το εκθέσεις λάφυρο της πιο τρανής σου νίκης. Όμως νικητή μου κανένας δεν θα σε πιστέψει. Γιατί αν σε πιστέψουν, θα τους αρέσω ακόμα περισσότερο. Το λάφυρό σου έχει μια δηλητηριώδη ουσία. Σαν τα στέφανα που η Μύδια έστειλε δώρο στη Γλάφκη. Θα παγιδευτείς το χούλι μου. Αλλά τώρα είναι αργά. Μίλησες αρκετά για διαφθορά. Τώρα σε λίγο θα τη δεις με τα ίδια στα μάτια. Μην μιλάς έτσι. Έτσι λες. Έτσι ξέρω. Ό,τι είπα απόψε το είπα για το καλό σου. Πάντα ήμουν αληθινός φίλος. Μην αγγίσεις. Τέλειωνε ό,τι έχεις να πεις. Ντόριαν, αν μου πεις πως είναι ψέματα από την αρχή ως το τέλος, θα σε πιστέψω. Αρνήσου. Αρνήσου και εγώ θα σε πιστέψω. Βλέπεις σε τι θέση βρίσκομαι. Έλα, Μπάζιλ. Επιμένεις να μάθεις. Να δεις. Ακολούθησέ με λοιπόν. Πού με πας? Εκεί που κρατάω κρυμμένο το πορτρέτο, Μπάζιλ. Μυρίζει μούχλο εδώ μέσα. Έλα. Λοιπόν, να το πορτρέτο, Μπάζιλ. Βλέπεις αυτό το κόκκινο πανί? Τράβηξε το και θα τη δεις την ψυχή μου. Ντόριαν, παίζεις μαζί μου. Δεν θέλεις? Τότε θα το κάνω μόνος μου. Και ύστερα θα καθίσω σε μια γωνιά θεατής να βλέπω την παράσταση. Να, για δες. Όχι. Ναι, Μπάζιλ, ναι, καλύτερα έτσι. Γονάτισε να το δεις καλύτερα το πορτρέτο. Να, σου άνοιξα το κερί. Σκύψε. Έτσι. Σου τη χαρίσω την ψυχή που βλέπεις, Μπάζιλ. Θεέ μου, Θεέ μου. Αυτό δεν μπορεί να είναι το πορτρέτο μου. Αυτός ο συχαμένος γέροντας. Δεν φταίει το φως. Δεν φταίει το φως. Έτσι είναι η ψυχή μου και η δική σου. Πάρ' την. Λέιλα, τη έδινε, πέρασε την από το μικροσκόπιο. Κάτι λογκώδες στο χημείο. Εγώ θα σε παρακολουθώ να υδρώνεις από πάνω της, Μπάζιλ. Θεατής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το συχαμερό πλάσμα. Άνε χρόνια τώρα που με συνάντησες. Ήμουν παιδί και μου ξεσήκωσε στα μυαλά με τις κολακίες σου. Πως άρεσα για την αιωνιότητα. Και σ' άκουγα να στολίζεις την αλήθεια μόνο και πιο ψεύτικες υπερβολές. Δεν ήμουν μόνο ωραιότερος, μα και ο καλύτερος. Αυτός διού το αγαθόν έρχεται. Μέχρι που στο σπίτι σου μια μέρα γνώρισα κάποιο φίλο σου. Αυτός μου είπε τα αντίθετα. Στα δικά του μάτια, στη δική του συνείδηση, έλλειψη συνείδησης. Ήμουν αυτός διού το σκάνδαλον έρχεται. Και με έμαθε να μην το φοβάμαι, να το προκαλώ, να ζήσω όλες τις δυνατότητες του κορμιού μου, γιατί ο καιρός σε βίαζε.
Και τότε τρόμαξα. Είδα πως δεν είχα χρόνο. Κοίταξα σαν σε καθρέφτη το πρόσωπό μου στο πορτρέτο. Και έκανα μια ευχή να σηκώνει αυτό το βάρος των αμαρτιών. Και να με ένα πείραχτο ταλιχινό κορμί στην παραζάλη μιας αιώνιας νιώτης, μιας αιώνιας περιέργειας. Και να το αποτέλεσμα. Αδύνατον, 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 είσαι τρελός. Το δωμάτιο είναι φοβερά υγρό, γι' αυτό είχε διαβρωθεί ο καμβάς. Ίσως οι μπογιές που χρησιμοποίησαν να κάνουν κάποιο δηλητήριο. Γι' αυτό έγινε έτσι το πορτρέτο. Σου λέω, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, Μπάζιλ. Δεν μπορεί να γίνει έτσι μόνο το πορτρέτο. Κάτι του έκανε, εσύ το κατάστρεψε. Κάνεις λάθος. Αυτό κατάστρεψε εμένα. Δεν πιστεύω πως αυτό είναι το πορτρέτο μου. Σε εκείνο δεν υπήρχε τίποτα άσχημο, τίποτα χυδαίο. Αυτό είναι το πρόσωπο κάποιου άτρου. Είναι το πρόσωπο της ψυχής μου. Τέλειωσε η φάρσα, Μπάζιλ. Θεέ μου. Ώστε έτσι λοιπόν κατάντησες τη ζωή σου. Είσαι χειρότερος από όσα λένε για σένα. Χριστέ μου, τη λάτρεψα. Έχει τα μάτια του αιώσφορου. Όλοι έχουμε μέσα μας την κόλαση και τον παράδεισο. Θεέ μου, τι μάθημα. Τι τρομερό μάθημα. Έλα, Ντόριαν, να προσευχηθούμε μαζί. Γονάτισε. Γονάτισε και προσευχήσου. Άφεση μην το φιλήματα ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Σε λάτρεψα ως την υπερβολή, Ντόριαν. Τώρα τιμωρούμε γι' αυτό. Συλάτρεψες τον εαυτό σου πιο πέρα από την υπερβολή. Και οι δυο τιμωρηθήκαμε. Είναι πολύ αργά πια, Μπάζιλ. Δεν θα ζήσεις για να πάρεις συγχώρεση από το Θεό, Μπάζιλ. Εσύ φταίς για όλα. Θα πεθάνεις με αυτό εδώ το μαχαίρι. Ντόριαν, Ντόριαν, είσαι τρελός. Ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι. Το μαχαίρι. Ντόριαν άφησε το πτώμα του Μπάζιλ στο πάτωμα με το μαχαίρι, ένα μαχαίρι με πλούσια λαβή που είχε φέρει από την Ινδία, ακόμα καρφωμένο στην πλάτη του ζωγράφου, και έκλεισε πίσω του προσεκτικά την πόρτα του μυστικού δωμάτιου. Γύρισε στο γραφείο του. Είχε ξαναβρει την ψυχραιμία του και τώρα το μυαλό του δούλευε με υπεράνθρωπη διάβγεια. Ήξερε τη μανία μυστικότητας που κάτεχε πάντα τον Μπάζιλ και ήταν βέβαιος πως σε κανέναν δεν είχε επιλέξει για την ξαφνική εκείνη επίσκεψη λίγο πριν από την ώρα που θα έφευγε το τρένο για το Παρίσι. Έπρεπε όμως να εξαφανίσει το πτώμα. Ήξερε πως υπήρχαν χημικά παρασκευάσματα που εκμυδένιζαν την ύλη. Του χρειαζόταν ένας χημικός. Και μάλιστα ένας χημικός του χεριού του. Σκέφτηκε αμέσως τον παλιό του φίλο, τον Άλαν Κάμπελ. Κάθισε. Έγραψε λίγες γραμμές και φώναξε τον υπηρέτη του. Το γράμμα δεν άρχισε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Ο Άλαν σε λίγο έμπαινε στο γραφείο του. Ήταν αγνώριστος. Ένας ψηλός, ηλικιωμένος άνθρωπος με γκρίζα μαλλιά, με σειρμάτινα γυαλιά και σφιχτά πικραμένα χείλια, που εδώ και χρόνια, ήταν φανερό, είχαν ξεχάσει να χαμογελούν. Άλαν. Μεγάλη καλοσύνη σου, σε ευχαριστώ που ήρθες. Μη με ευχαριστείς, Γκρέι. Ούτε η καλοσύνη μου είναι μεγάλη, δεν ήρθα από καλοσύνη. Γιατί ήρθες, Άλαν? Γιατί μου το έθεσες εκβιαστικά. Έγραφες το μήνυμά σου πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δηλαδή, αν δεν το έγραφα έτσι, δεν θα ξαναπατούσες το πόδι σου στο σπίτι μου. Το έχεις ορκιστεί στον εαυτό σου, έχω άδικο? Έχω πάψει να ξεχωρίζω τα πράγματα σε δίκαια ή άδικα εδώ και πολύ καιρό. Θα μπορούσα να σου πω ότι ακριβώς έπαψες να κάνεις το διαχωρισμό. Δεν αμφιβάλλω. Ώστε τελικά δεν πήγαν όλα μου τα μαθήματα χαμένα. Σταμάτα. Το θράσος έχει και τα όρια του. Γιατί με έφερες εδώ για να ξαναρχίσεις πάλι τα ίδια? Ούτε που το διανοήθηκα. Άλαν, σε αυτό το δωμάτιο που κανένας δεν μπαίνει πια εκτός από μένα, ο Μπάζιλ Χόλγουορτ είναι νεκρός. Μη με κοιτάς έτσι. Γιατί πέθανε, πως πέθανε δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό που θα κάνεις είναι να... Πάψε πια, Γκρέι. Δεν θέλω να ακούσω λέξη παραπάνω. Κράτα τα φρικτά σου μυστικά για σένα, δεν με ενδιαφέρουν. Λυπάμαι, μα πρέπει να σε ενδιαφέρουν, Άλαν.
Δεν γίνεται αλλιώς. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βοηθήσει. Αυτό πώς θέλεις να το παραβλέψω? Είσαι επιστήμονας χημικός. Μόνο εσύ μπορεί να καταστρέψεις αυτό το πράγμα που είναι εκεί μέσα. Είσαι τρελός, Τόριαν. Περίμενα πως θα με φώναζες πάλι με το μικρό μου όνομα. Θυμάσαι? Είσαι τρελός. Τρελός που φαντάστηκες έστω και για μια στιγμή πως θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Εσένα? Με τι θράσος μου κάνεις αυτή την τερατώδη εξομολόγηση, Ντόριαν? Ανήκει σε ένα παρελθόν που έχω κατορθώσει να ξεχάσω. Και μπόρεσες, Άλαν? Δεν σου φαίνεται? Δεν ξέρω αν το ξέχασα. Πάντως είναι γερά κλειδωμένο στα βάθη της συνείδησής μου και δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτείς. Δεν με ενδιαφέρεις πια, Ντόριαν. Λυπάμαι που σε υποχρεώνω να ακούσεις κάτι ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου, αλλά ναι. Δεν με ενδιαφέρεις πια. Ήταν αυτοκτονία, Άλαν. Αυτοκτονία? Και ποιος τον οδήγησε σε αυτήν? Η μνησικακία, όταν παίρνει διαστάσεις σαν τη δική σου, γίνεται κολακευτική. Μαζί με μένα εγκατέλειψες τη μουσική σου, έμαθα. Και αφοσιώθηκες στην επιστήμη σου, τη χημεία. Αυτήν που τώρα μου χρειάζεται. Να γιατί επιμένω. Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πως δεν μπορείς πια να εκπλήξεις κανέναν? Ή μήπως ένας επίσημος φόνος θα χρειαζόταν για να ρεζιλευτείς πια δημόσια? Αυτόν δεν θα μπορούσε να τον καλύψει ούτε η περιουσία σου, ούτε η κοινωνική σου θέση. Θα τον καλύψεις εσύ, Άλαν, θες δεν θες. Βρες κανέναν άλλο για τις βρωμοδουλειές σου, Ντόριαν. Μην υπολογίζεις πια σε μένα. Άλαν, ήταν έγκλημα. Εγώ τον σκότωσα. Δεν ξέρεις τι με έκανε να υποφέρω. Αυτός είναι η αιτία όλων των κακών. Πόσο αλλιώτικοι φαίνονται τώρα οι άνθρωποι, λοιπόν. Ύστερα από τόσα χρόνια η προοπτική αλλάζει. Μη μιλάς, Ντόριαν. Γιατί τώρα τα είδα όλα στις σωστές τους αναλογίες. Και η εικόνα, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, βγαίνει ξεκάθαρο. Θεέ μου, τι κρυβόταν κάτω από την αγγελική μορφή σου. Τι δυνατότητες για το κακό. Λίγο θυμιατό από τον Μπάζιλ, λίγο σκηνισμός από το Χάρι. Και ο σπόρος του κακού φούντωσε μέσα σου ξαφνικά. Στιγμιαία θέλησες να εξαγνιστείς και βρήκες μια κοπέλα. Παιχνίδι κι αυτή στα χέρια σου. Για να θορυβηθούν οι άλλοι. Για να υποκριθείς πως είσαι σε θέση κι εσύ να αγαπήσεις. Και την εκμεταλλεύτηκες κι αυτήν, όπως και εμένα, όπως όλους. Αυτοκτονία. Έγκλημα. Και τι με νοιάζει η λέξη που θα μεταχειριστείς, Ντόριαν? Όλες το ίδιο είναι για σένα. Γιατί και αυτούς που αυτοκτόνησαν, εσύ τους σκότωσες. Και εμένα? Εμένα δεν με σκότωσες, Θαρρής. Ζω μόνος, χωρίς χαρές και χωρίς λύπες. Άφησα τη μουσική που ήταν το παν για μένα. Ξέγραψα την αγάπη από τη ζωή μου, γιατί μου τη βρώμησες για πάντα. Και τώρα, τώρα που όλα γύρω σου είναι ένα σωρό από συχαμερά ερείπια, ζητάς τη βοήθειά μου γιατί σε έπιασε ο φόβος. Ο φόβος για το καλό σου όνομα. Μη σε καταδικάσουν για φωνιά. Άσε με να γελάσω, Ντόριαν. Μα δεν έχεις ούτε το θάρρος των πραξιών σου. Ο Σατανάς είναι υπερήφανο πνεύμα, Ντόριαν. Δεν σκεπάζει τα ίχνη του, δεν εξαφανίζει τα θύματα του. Θα εμπιστευθώ ποτέ τους άσχετους? Τους καθημερινούς να κρίνουν εμένα δεν καταδέχομαι. Άκουσε, Ντόριαν. Εγώ βέβαια ούτε να σε καταγγείλω πρόκειται, ούτε να έρθω μάρτυρας εναντίον σου. Όμως πάρ το απόφαση. Θα κριθείς από τους άσχετους, από τους καθημερινούς που πάντα περιφρόνησες. Αυτή θα είναι η δίκαιη τιμωρία σου. Γιατί θα συλληφθείς οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, Ντόριαν Γκρέι. Κάποιο λάθος θα έχεις κάνει κι εσύ. Άλαν, θα με κρεμάσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Ώστε έτσι. Εκεί φτάσαμε λοιπόν. Πολύ καλά. Αφού το θέλεις έτσι. Λυπάμαι, Άλαν, αλλά δεν μου άφησες κανένα περιθώριο εκλογής. Τα βλέπεις αυτά τα γράμματα? Δεν πιστεύω να με αναγκάσεις να τα στείλω. Θεέ μου, δεν μπορώ, Ντόριαν. Φτάνουν τα παιδιαρίσματα. Σ' άφησα να μου πεις πράγματα που δεν θα τα ανεχόμουν από κανένα. Τώρα ήρθε η ώρα να δεις την πραγματικότητα κατάματα. Γιατί αν δεν με βοηθήσεις, θα τα στείλω αυτά τα γράμματα, Άλαν. Και τις φωτογραφίες αυτές εδώ. Έχεις φωτιά στο δωμάτιο? Ναι. Θα πρέπει να πάω σπίτι μου.
Θα πάρω ορισμένα πράγματα από το εργαστήριό μου. Μες για τόσο ηλίθιο. Δεν πρόκειται να βγεις από εδώ μέσα. Γράψε ένα χαρτί τι θέλεις και θα στείλω εγώ να στα φέρουν. Πάρε την πένα. Εντάξει. Δώσε μου το σημείωμα. Είσαι άτιμος. Έσωσες τη ζωή μου. Και τη ζωή σου. Και τη ζωή. Έλα. Μπες στο δωμάτιο, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Το πτώμα είναι στο πάτωμα. Ώσπου να φέρουν εδώ τα υλικά. Θα σου ανάψω το τζάκι. Ο Ντόριαν έστειλε το σημείωμα με τον υπηρέτη του. Σε λίγο ό,τι χρειαζόταν ο Άλαν το είχε. Και έκανε τη δουλειά. Ο Άλαν Κάμπελ έφυγε από το σπίτι του Ντόριαν Γκρέι σαν αυτόματο. Δεν ήξερε που πήγαινε. Τα πόδια του ήταν σαν να μην υπήρχαν. Σε λίγο μαθεύτηκε πως είχε αυτοκτονήσει. Ως πού μπορεί να φτάσει η αντοχή του ανθρώπου? Αυτό είναι η απορία και όχι το να ζει κανείς ή να μισεί. Όλα τα έκανα. Όλα τα δοκίμασα και πίστευα πως τίποτα δεν μπορούσε να με συγκινήσει. Η φρίκη του χτες είναι η ειδονή του σήμερα. Η ανία του αύριο. Τα έλεγα και τα πίστευα. Μα το χειρότερο είναι που τα έβαλα σε πράξη. Και για να υπερβώ ακόμα πιο άνετα τα σύνορα της ανθρωπιάς μου, αγόρασα τα νιάτα. Την δύναμη σε βάρος της ψυχής, της δικής μου και των άλλων, και τη βάρινα αβάσταχτα. Τώρα το νιώθω. Πόσο ανάλαφρη φαίνεται η ψυχή στους νέους. Νομίζουν πως τίποτα δεν την αγγίζει. Φτάνει να έχουν το νου τους καθαρό, τον ελέγχο απόλυτο, σε σημείο να την ξεχνούν, να νομίζουν πως δεν υπάρχει. Όμως εγώ αυτό τουλάχιστον δεν το νόμισα. Γιατί κάθε μέρα, ύστερα από κάθε τρομερή μου πράξη, έβλεπα τα σημάδια στην ψυχή μου, στο πορτρέτο που μου έλεγε την αλήθεια. Χάρη, Χάρη, εσύ είσαι, έλα μέσα. Χάρη, Χάρη, θα σου το πω, δεν αντέχω πια. Έκανα πείραμα τη ζωή μου, την ψυχή μου, σκόρπισα το κακό. Όμως θα αλλάξω, Χάρη. Μετάνιωσα. Και αυτή η μετάνοιά μου θα είναι έμπρακτη. Χάσε τους μελοδραματισμούς, Ντόρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξεις. Είσαι τέλειος. Δεν αστειεύομαι. Χτες έκανα μια καλή πράξη. Σκέψου, ακριβώς επειδή ήταν μια πραγματικά καλή πράξη, ντρέπομαι να σου το πω. Πού ήσουν χτες? Στο χωριό. Τι πήγες να κάνεις στο χωριό? Χάρη, θα σου το πω, αλλά προσπάθησε να μην γελάσεις. Λυπήθηκα μια κοπέλα. Ναι, τη λυπήθηκα. Έμοιαζε τη Σίμπηλ, ήταν αγνή. Έζησα ένα μήνα μαζί της και όμως βρήκα το θάρρος. Να την εγκαταλείψεις, πάω στοίχημα. Της έκανες την καρδιά κομμάτια και εξαφανίστηκες για το καλό της. Χάρη, είσαι αδιόρθωτος. Σώθηκε όμως, γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Ναι. Και τώρα θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της συγκρίνοντας κάθε άντρα που θα γνωρίζει με το χαμένο της όνειρο. Σαν καλή, αγνή χωριατοπούλα. Αχ, Ντόριαν. Στο χωριό όλοι είναι καλοί. Εκεί οι πειρασμοί είναι ελάχιστοι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ζουν μακριά από την πόλη λέγονται απολύτιστοι. Ο πολιτισμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Για να τον φτάσεις, δύο δρόμοι μόνο υπάρχουν. Η κουλτούρα και η διαφθορά. Και πού να βρεθούν τέτοια πράγματα στο χωριό? Χάρη, δεν μπορώ να κουβεντιάσω άλλο το θέμα μαζί σου. Φαίνεται ότι εμείς οι δυο τα πάμε καλά μόνο όταν είμαστε επιπόλαιοι. Λοιπόν, έλα, λέγε μου. Τι νέα, τι κουβεντιάζουν αυτές τις μέρες στα σαλόνια? Έχεις δίκιο, δεν αντέχω τα μελώ. Και αφού ξαναγυρίζεις στο σωστό δρόμο, σου λέω πως το θέμα που επικρατεί τελευταία είναι η εξαφάνιση του Μπάζιλ. Έχει παραμερίσει όλους τους έρωτες, όλες τις μοιχείες, τα πάντα. Ακόμα και το δικό μου διαζύγιο δεν το κουτσομπολεύουν πια. Η Scotland Yard επιμένει πως ο άνθρωπος με τη μαύρη μπέρτα που έφυγε με το τρένο των 12 εκείνη τη μέρα του Νοέμβρη για το Παρίσι ήταν ο Μπάζιλ. Η γαλλική αστυνομία πάλι βεβαιώνει πως ο Μπάζιλ Χόλουορθ δεν έφτασε ποτέ στο Παρίσι. Μη σου φανεί παράξενο αν μάθουμε σε λίγο πως βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο. Εσύ τι νομίζεις ότι συνέβη στο Μπάζιλ? Δεν έχω ιδέα. Αν ο Μπάζιλ προτιμάει να κρύβεται, δικός του λογαριασμός. Αν πάλι είναι νεκρός, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Θάνατος είναι το μόνο πράγμα που με τρομάζει πραγματικά. Πες μου. Έφτασαν στα αυτιά σου κάτι φήμες ότι δολοφονήθηκε? Ναι, κάτι γράψαν οι εφημερίδες, αλλά μου φαίνεται εντελώς απίθανο. Βέβαια, στο Παρίσι υπάρχουν ένα σωρό κακόφημα στέκια, αλλά ο Μπάζιλ δεν είναι από τους ανθρώπους που θα πήγαινε ποτέ εκεί. Δεν είχε κανενός είδους περιέργεια. Και αν την είχε, έβρισκε τη δύναμη να μην την ικανοποιεί. Χάρη, τι θα έλεγες αν μάθαινες ότι εγώ σκότωσα τον Μπάζιλ? Θα έλεγα πως δεν σου ταιριάζει καθόλου, φίλε μου, να μου ποζάρεις τώρα και για δολοφόνος. Εσύ, Ντόριαν, και να θέλεις, δεν θα μπορούσες να κάνεις ένα έγκλημα. Λυπάμαι αν πληγώνω τη ματαιοδοξία σου με αυτά που λέω, αλλά τα πιστεύω.
Το έγκλημα, αγόρι μου, ανοίγει αποκλειστικά στις κατώτερες τάξεις. Δεν τις κατηγορώ φυσικά. Το έγκλημα είναι για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι για μας η τέχνη. Μια μέθοδος να γευτούνε κάτι έξω από το συνηθισμένο. Μια μέθοδος? Δηλαδή πιστεύεις ειλικρινά πως ένας άνθρωπος που έκανε μια φορά στη ζωή του ένα έγκλημα θα μπορούσε να το επαναλάβει? Μη μου πεις. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει ειδονή, αρκεί να το κάνεις πολύ συχνά. Ας αφήσουμε όμως τώρα το φτωχό τον Μπάζιλ. Άλλωστε δεν νομίζω πως τα έκανε πια καλή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια η ζωγραφική του είχε ξεπέσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι, Χάρη. Δεν μπορεί να πέσουμε με όλα τόσο επιπόλαια. Υπάρχει μια ψυχή στον καθένα μας. Μπορεί να την αγοράσεις, να την πουλήσεις, να την παζαρέψεις, να την δηλητηριάσεις. Μα δεν μπορεί να την αγνοήσεις. Η ψυχή είναι μια τρομερή πραγματικότητα. Είσαι βέβαιος γι' αυτό, Ντόριαν? Ναι, Χάρη. Αχ, πόσο σοβαρά τα παίρνεις όλα. Μα για όνομα του Θεού, τι σχέση έχουμε εμείς οι δύο με τις προλήψεις της εποχής μας? Όχι, όχι, όχι. Και εσύ και εγώ έχουμε πάψει από καιρό να πιστεύουμε στην ψυχή. Πες μου, Ντόριαν, πες μου πώς μπόρεσες και κράτησες τα νιάτα σου. Θα πρέπει να έχεις κάποιο μυστικό. Εγώ είμαι μόνο 10 χρόνια μεγαλύτερος και γέρασα. Ενώ εσύ ποτέ δεν σε βρήκα πιο ελκυστικό σου απόψε. Έχεις αλλάξει βέβαια, αλλά όχι στο παρουσιαστικό. Θα ήθελα να ξέρα το μυστικό σου. Θα δίνα τα πάντα να ξανάβρισκα κι εγώ τα νιάτα μου. Όχι μονάχα στο πρόσωπο, στο κορμί, αλλά βαθιά μέσα μου να νιώσω πως είμαι πάλι στο κατόφλι της ζωής και πως μπορώ να τα περιμένω όλα. Στον καιρό μου, βλέπεις, δεν είχαμε συνέστηση αυτής της μαγείας που δεν είναι τίποτα άλλο από μια ευθύνη. Σήμερα όμως, σήμερα βλέπω τους νέους. Έχουν τη συνείδηση της ευθύνης αυτήν που εμείς δεν είχαμε και πάνε πιο μπροστά. Βρίσκονται ήδη πιο μπροστά. Έλα, Ντόρια, πάρε το λαγούτο σου και παίξε κάτι. Απόψε η ψυχή μου έχει ανάγκη από μουσική. Έχω στεναχώριες, Ντόρια. Έχω σκοτούρες που δεν τις ξέρεις. Δεν είμαι που είμαι γέρος, μα που οι άλλοι είναι νέοι. Καμιά φορά εκστασιάζομαι μπροστά στην ίδια μου την ειλικρίνεια. Τη θαυμάσια ζωή που έζησες, Ντόρια. Ήπιες αχόρταγα από το κάθε τι. Πάτησες τα σταφύλια στον ουρανίσκο σου. Δεν σε χάλασε τίποτα. Είσαι ακόμα ο ίδιος. Δεν είμαι ο ίδιος, Χάρη. Ναι, είσαι ο ίδιος και το ξέρεις πολύ καλά. Μην προσπαθείς λοιπόν να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. Τη ζωή δεν την ορίζουν ούτε η θέληση ούτε ο σκοπός. Η ζωή είναι ένα ιδιαίτερο άρωμα που κάποτε αγάπησες. Μια τυχαία απόχρωση στον ουρανό, ένα στίχος από ένα ξεχασμένο ποίημα. Από τέτοια πράγματα εξαρτιέται η ζωή μας. Πόσο θα ήθελα να πάρω τη θέση σου, Ντόρια. Οι άλλοι βέβαια μας έχουν αποκηρύξει και τους δυο. Εσένα όμως πάντα θα σε λατρεύουν, πάντα σε λάτρευαν. Είσαι αυτό που ονειρεύονται αλλά φοβούνται να το βρουν. Πόσο ευτυχισμένος είμαι που δεν έκανες ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Δεν σμίλεψες ποτέ σου ένα άγαλμα, δεν ζωγράφισες ποτέ σου έναν πίνακα. Η ίδια η ζωή σου είναι η τέχνη σου. Έκανες μουσική τον εαυτό σου. Οι μέρες που έζησες είναι τα σονέτα σου. Χάρη, δεν πρέπει να λες σε αυτά τα εξωφρενικά πράγματα, Χάρη. Χάρη, πριν μάθεις τα πάντα για μένα. Γιατί αντάξερες, μπορεί και να με αποστρεφώσουν. Γιατί σταμάτησες? Παίξε κι άλλο, σε παρακαλώ. Κοίτα το φεγγάρι. Σε περιμένει να το γοητέψεις. Αν παίξεις, θα έρθει πιο κοντά. Δεν θέλεις. Πάμε στη Λέσχη. Το απόγευμα ήταν θαυμάσιο. Θα πρέπει και να τελειώσουμε τη βραδιά μας θαυμάσια. Είμαι κουρασμένος, Χάρη. Δεν θα έρθω στη Λέσχη. Μα, Ντόριαν. Έχω αλλάξει, Χάρη. Για μένα δεν μπορείς να αλλάξεις. Εσύ και εγώ θα είμαστε πάντα φίλοι. Μπορεί. Καληνύχτα, Χάρη. Μα, Ντόριαν. Καληνύχτα, Χάρη. Καληνύχτα, Ντόριαν.
Θεέ μου, τι θέλεις, ποιος είσαι? Τσιμούδια. Αν κουνηθείς θα σε σκοτώσω. Είσαι τρελός, τι σου έχω κάνει? Κατάστρεψες τη ζωή της Σίμπλι Βέιν. Η Σίμπλι Βέιν, αδελφή μου, αυτοκτόνησε. Εσύ η αιτία. Ορκίστηκα να σε σκοτώσω και ό,τι θέλει ας γίνει. Χρόνια τώρα είχα χάσει τα ίχνη σου. Δεν ήξερα τίποτα για σένα, μα τώρα σε βρήκα. Κάνε την προσευχή σου γιατί απόψε θα πεθάνεις. Μια στιγμή! Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Για ποιαν μιλάς, είσαι τρελός. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το ομολογήσεις όλα. Δεν με γελάς σε μένα. Γονάτισε! Ζήτα συγχώρεση από τον Θεό. Απόψε παρκάρω για την ντια. Πρώτα όμως θα ξεμπερδέψω με σένα. Σου δίνω ένα λεπτό καιρό. Μια στιγμή. Πόσο καιρό πάει, άνθρωπέ μου, από τότε που πέθανε η αδερφή 18 σου? 18 χρόνια, γιατί με ρωτάς? Τι σχέση έχουν τα χρόνια? 18 χρόνια. Κοίταξε με καλά, άνθρωπέ μου. Έλα κοντά, κοίταξε με στο φως, σε παρακαλώ. Κοίταξε το πρόσωπό μου. Είσαι σίγουρος ότι είμαι αυτός που ζητάς? Θεέ μου, θα τον σκότωνα. Αυτός είναι παιδί. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Έχουν περάσει 18 χρόνια. Συγχωρέστε με, κύριε, γελάστηκα. Κάποια τυχαία κουβέντα που άκουσα με οδήγησε στα θώσα σύχνη. Συγχωρέστε με. Ορίστε, πάρτε το μαχαίρι. Σκοτώστε με. Σκοτώστε με να ησυχάσω. Εξαφανίσου! Ο άνθρωπος που αναζητούσε ο James Vane θα έπρεπε να ήταν σαραντάρης. Και ο Dorian δεν φαινόταν μεγαλύτερος από ένα παιδί. Άλλη μια φορά ο Dorian τα είχε καταφέρει. Όμως δεν μπορούσε να ξεχάσει το πορτρέτο. Έτρεμε τη μέρα που κάτω από το φρικτό γέροντα με τα ματωμένα μάτια και τα ματωμένα χέρια θα άρχιζε να ξεχωρίζει ο σκελετός. Το τέλος. Ο σκελετός και πίσω από αυτόν η κόλαση. Υπήρχε λοιπόν συνείδηση. Ο Dorian πάλευε μη θέλοντας να την αναγνωρίσει, ενώ το μυαλό του από μέρα σε μέρα έχανε τη διάβγειά του και οράματα, φαντάσματα, τα φαντάσματα όλων των νεκρών που είχε σκορπίσει στο διάβα του, τον κυνηγούσαν. Έτσι και εκείνο το βράδυ, ύστερα από μια ιδιαίτερα ανήσυχη μέρα, του φάνηκε πως άκουγε θορύβους, πως έβλεπε σκιές. Την κατάλευκη τη Σίμπλι Βέιν, της Ιουλιέτας του, την ψηλή αυστηρή σιλουέτα του Άλαν Κάμπελ, τη γυρτή ράχη και το γκρίζο πια κεφάλι του δολοφονημένου Μπάζιλ. Και οι φωνές τους τώρα έφταναν ξεκάθαρες ως αυτόν. Ξεκάθαρες και αποφασιστικές. Μήπως είχε έρθει η ώρα, η δική του η ώρα. Ποιος είναι εκεί? Ποιος αλεύει, τι θέλεις? Φύγε αμέσως από εδώ. Κανείς δεν μπορεί να φύγει τώρα πια από εδώ, Dorian. Όλοι θα είμαστε εδώ, τριγύρω σου, τριγύρω από το πορτρέτο. Όλα εδώ πρέπει να πληρωθούν. Τώρα. Έλα, Dorian. Κουράγιο. Γύρισε. Κοίταξε το πορτρέτο. Θυμήσου σε τι απάνθρωπη στιγμή εγωισμού και πάθους είχες παρακαλέσει κάποτε να σήκωνε τούτο το πορτρέτο το βάρος των ημερών σου. Όχι, όχι, μη μιλάς έτσι. Άφεση μην το αφηλήματα ημών. Όχι, Dorian. Πάταξον ημάς δια τας ανομίας ημών. Αυτή θα έπρεπε να είναι η προσευχή σου. Επανάλαβε, Dorian. Επανάλαβε. Και δεν μιλάω για μένα. Δεν σου κρατώ καμιά κακία. Δεν είναι ο δικός μου θάνατος που σε βαραίνει, μα ο ζωντανός θάνατος της ψυχής σου. Κοίταξε το πορτρέτο. Όχι, αφήστε με να ζήσω την καινούργια ζωή που διάλεξα. Αφήστε με. Να τον πιστέψουμε. Τι να θέλει να πει άραγε? Ίσως πως δεν θα ξαναβάλει ποτέ την αθωότητά του σε πειρασμό. Να τον πιστέψουμε. Το ορκίζομαι. Να τον πιστέψουμε. Τι να θέλει να πει άραγε? Μπλοφάρη, η αθωότητά του δεν υπάρχει πια. Κοιτάξτε το πορτρέτο. Και εσύ, Σίμπλ, εσύ ήσουν διαφορετική. Έδειχες να μ' αγαπάς, να με καταλαβαίνεις. Όχι εσύ, Σίμπλ, όχι εσύ. Να τον πιστέψουμε. Και αν τον πιστέψουμε, τι θα βγει? Ποτέ δεν εξαρτήθηκες από τους άλλους, Dorian. Η
είσαστε εγώ. Θύματα και θήτης πάντα ήταν ένα. Σας έδωσα και μου δώσατε. Ήσασταν απόσπαστα κομμάτια από τη ψυχή μου, από τη ζωή μου, αφού εσείς την ασκήσατε. Όχι, δεν θα σας έριχνε ευθύνες αν δεν τις είχατε. Αλλά τον επιδιώξατε το θάνατό σας. Όλοι σας, γιατί όλοι με θελήσατε. Ανόητα ανθρωπάκια, πως τολμήσατε να γίνετε ένα μαζί μου. Γιατί γίνετε το πορτρέτο που είναι και δικό σας. Είναι τα πορτρέτα όλων σας, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Όλοι, σηκώσατε το χέρι να με λιθοβολήσετε. Τι διαφορετικό είχα από σας. Το θάρρος, την περιέργεια. Και σας είναι όλους όπως είστε. Στεημένα, ακροτηριασμένα πλάσματα, κοντόφαλμα και κακομύρικα. Έξω! Γιατί την τελευταία μου μάχη θα τη δώσω μόνος. Έλα, ψυχή μου εσύ, αποδείξέ μου πόσο μόνη, πόσο δυνατή μπορείς να είσαι. Πού είναι το μαχαίρι? Μαχαίρι, αγάπη μου. Εδώ θα κρυθούμε όλοι. Δεν πιστεύω στον περακόσμο, είτε στον πάνω είτε στον κάτω. Έλα λοιπόν, Ντόριαν. Φύγανε όλοι τώρα πια. Μόνο σαν το Θεό, σαν τον νέο σφόρο, πρέπει να δώσεις την τελευταία σου μάχη και να νικήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει εκτός. Γύρνα λοιπόν. Κοίταξε το πορτρέτο. Γύρνα! Θεέ μου, πού είναι η αληθινή ζωή που θα μπορούσαμε να ξέρουμε? Πάταξον ημάς δια της ανομίας ημών. Πάταξον. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αμαρτίες, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Έλα Ντόριαν, έλα Ντόριαν. Μοναδική απόδειξη τούτο το πορτρέτο. Εξαφάνισέ το, Ντόριαν! Να μείνεις νικητής για πάντα! Μόνο νικητής! Ο Ντόριαν Γκρέι έπεσε με λύσα πάνω στο πορτρέτο και άρχισε να το κομματιάζει. Λίγες μέρες αργότερα, δύο αστυνομικοί που μπήκαν στο δωμάτιο βρήκαν ξαπλωμένο στο πάτωμα το πτώμα ενός φρικτού γέρου με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά και πάνω στο καβαλέτο έναν πίνακα που παρίστανε το πορτρέτο ενός θαυμάσιου αγοριού. Γιατί τον εαυτό του είχε καταστρέψει ο Ντόριαν Γκρέι, όχι το πορτρέτο. Και με αυτό το θάνατο, τα μάγια σαν να είχαν λυθεί. Ο απέσιος γέρος του πορτρέτου παραχώρησε τη θέση του στον ωραίο 20χρονο νέο. Ήταν κάτι σαν αυτό που ονομάζουμε Θεία Δίκη. Ακούσατε το έργο του Όσκαρ Βάιλντ, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, σε θεατρική διασκευή Ροζίτα Σόκου. Πήραν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι ηθοποιοί. Αφηγητής Μάκης Ρευματάς, Λόρδος Χένρι Βάτον, Τρίφων Καρατζάς, Μπάζιλ Χόλουαρντ, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Ντόριαν Γκρέι, Δημήτρης Ποταμίτης, Σίμπιλ Βέιν, Άννα Αδριανού, Τζέιμς Βέιν, Γιώργος Χριστοδούλου, Άλαν Κάμπελ, Πάνος Χατζικουτσέλης. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Βασίλη Καρά. Μουσική Μίμη Πλέσα. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη.